Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκλογές 2023. Στο στούντιο του Μιλτέρ έχουμε έναν άνθρωπο με πολύ καθαρή φωνή. Τον ακούν ακόμα και αυτοί που διαφωνούν κάθετα μαζί του. Και αυτό είναι το μεγάλο του προσόν, θα έλεγα. Κλέον Γρηγοριάδης στο στούντιο του Μιλτέρ, υποψήφιος με το Μέρα 25 στη Β1 περιφέρεια. Σωστά. Τα μπερδεύω, κύριε Γρηγοριάδη. Σε έχουν πολλαπλασιάσει. Που είναι βόρεια προάστια, έτσι αυτό. Δεν είναι μόνο, φτάνει μέχρι και αρκετά χαμηλά, αλλά κυρίως είναι τα βόρεια, οι βόρειες τομές της Αττικής. Καθαρή φωνή, καθαρή φωνή, όπως είπα, και αυτό το αποδέχονται όλοι. Φοράτε και το μπουζάκι με τον Τζούλια, σαν σφημωμένο. Και επειδή μπορεί κάποιοι που μας βλέπουν να μην ξέρουν και τι ακριβώς είναι αυτό το πρόσωπο, να πούμε ότι είναι ο σύγχρονος Προμηθέας για τους ανθρώπους. Γιατί εννοώ ότι όπως ακριβώς, αγαπητέ Πάρη, ο Προμηθέας έδωσε στους ανθρώπους το δώρο της φωτιάς, χωρίς το οποίο η εξέλιξη θα ήταν άλλη. Έτσι ακριβώς έδωσε το δώρο της αλήθειας ο Τζούλιαν Ασάνς. Τόλμησε να διαρρεύσει όλες τις αποδείξεις για τα εγκλήματα πολέμου των Αμερικάνων στον μακρύ πόλεμο του Ιράκ. Και βέβαια παραπλεύρως αποκαλύφθηκαν παράπλευρες απώλειες και των πολεμικών βιομηχανιών, οι ατασταλίες, τα σκάνδαλα και το πόσο η ανθρώπινη ζωή είναι καύσιμο για τα χρήματά τους. Αυτός ο άνθρωπος είναι 8 χρόνια σε απόλυτη απομόνωση. Είναι ένας άνθρωπος που απειλείται άμεσα η ζωή του, καθώς η CIA τον θέλει νεκρό, η Αμερικάνικη κυβέρνηση, ο κύριος Biden τον θέλουν νεκρό. Και η μόνη ασπίδα προστασίας του, για όσους μας ακούν, είμαστε εμείς. Και οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να δημοσιοποιούμε το θέμα. Αυτά. Εσείς δεν είστε φυλακή, αλλά ακόμα. Από διάβασα σε ένα μήνυμά στο Twitter. Ακόμα. Είσαστε καλεσμένος σε ένα πάνελ, σε τηλεοπτικό σταθμό, στο Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αλλά ειδοποιηθήκατε ότι τελικά. Καλώς να μην πάτε. Πρόκειται πρόκειται πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα, γιατί για τη δημοκρατία μας γελάω κι εγώ. Φαίνεται ότι τους τρομάζω ακόμα. Και αυτό είναι μια πολύ καλή ένδειξη, την παίρνω προσωπικά σαν ένα εύσημο, σαν ένα παράσημο, αν καταφέρω να τρομάξω τους ιδιοκτήτες, εννοώ του Μέγκα, έτσι, τους εφοπλιστές και τους ιδιοκτήτες του Σκάι, τον κύριο Αλαφούζο κτλ. Γιατί θυμίζω ο Ρίστο Εμπαρόδο ότι το πρόσωπο εναντίον σας, ναι. Ο κύριος Αλαφούζος μας έχει μηνύσει δήθεν για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση, όταν απλώς αποκαλύψαμε στον ελληνικό λαό τι έκανε. Και να το πούμε μια στιγμή, από φευγαλέα γρήγορα, τι έκανε. Διπλασίασε τη μεταφορά ρώσικου πετρελαίου. Την εποχή που όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι υπόλοιποι εφοπλιστές της Ευρώπης κάναν μποϊκοτάζ για να στερέψει από καύσιμα η πολεμική μηχανή που μακέλευε τους ανθρώπους στην Ουκρανία του κυρίου Πούτιν. Αυτός διπλασίασε μαζί με όλους τους Έλληνες εφοπλιστές. Όλοι αυτοί διπλασίασαν, υπερδιπλασίασαν τη μεταφορά. Το βρήκαν σαν ευκαιρία πλουτισμού το πετρέλαιο που χρησιμοποιούταν τα έσοδά του για να δολοφονούνται αθώοι συνάνθρωποι μας. Και αυτό είναι ανήθικο, είναι χυδαίο, είναι ποταπό, είναι απάνθρωπο, αλλά δεν είναι παράνομο. Αυτό που είναι πραγματικά εσχρό είναι ότι την ίδια εποχή οι σταθμοί αυτών των τριών ανθρώπων, γιατί τρεις από αυτούς έχουν και σταθμούς, ο κ. Βαρτινογιάννης που μεταφέρουν το πετρέλαιο το ρώσικο, ενώ ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Αλαφούζος, αποκαλούσαν Πουτινάκη και εθνικό μειοδότη περίπου, όποιον έλεγε ρε παιδιά, φταίει λίγο και το ΝΑΤΟ. Δεν είναι μόνο ο Πούτιν, φταίει λίγο και ο τρόπος που κινείται ο Ζελένσκι. Φταίει λίγο και το ΝΑΤΟ. Αυτή η υποκρισία καταγγέλθηκε από εμάς στη Βουλή, αυτή η τρομακτική πολιτική υποκρισία, αποτέλεσμα μήνυση. Μήνυση που μηνύοντας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ενός κόμματος, μηνύει στο κόμμα. Ξέρετε, εγώ όταν μιλάω ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής είμαι βέβαια και είμαι αυτοκέφαλος άνθρωπος, αλλά εκπροσωπώ το κόμμα μου. Όταν το μηνύεις λοιπόν, μηνύεις όλο το κόμμα. Ο Αλαφούζος μας μήνυσε, ο Μαρινάκης είπε τι, ξέφυγε από τα φίλτρα και έφτασε αυτός να βγει στο κανάλι μου. Όχι, πάνω από το πτώμα μου. Αυτό είπε. Δικαιολογήθηκαν ότι κάποιος από τα υπόλοιπα κόμματα προέβαλε βέτο, λέγοντας ότι αν έρθει ο Κλέον Γρηγοριάδης δεν θα έρθει το κόμμα μας. Το θεωρούμε ανυπόστατο, δεν το πιστεύουμε. Γιατί να πιστέψουμε το Μέγκα. Δημιουργήθηκε, έζησε και συνεχίζει να επιβιώνει μέσω ψεμάτων. Μόνο ψέματα διαχέει στην κοινωνία. Επομένως, τείνουμε να μην το πιστέψουμε. Όμως, για καλό και για κακό, ζητάμε για αυτή τη λογοκρισία που είναι παροιμιώδης. Είναι προεκλογική εποχή και αυτή ήταν μία, να καταλάβετε κύριε Καρβουνόπουλε, από τις εκπομπές που θα έκανε το κανάλι, που είναι υποχρεωμένο εκ του νόμου να κάνει, τις προεκλογικές. Και πρέπει σε αυτές να αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων. Τι έκανε το κανάλι. Αποφάσισε λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή, στις 10 ώρα το βράδυ, να αλλάξει το χαρακτήρα. Να την αφαιρέσει από τον αριθμό των εκπομπών που είναι υποχρεωμένο να κάνει προεκλογικές. Με τίτλο «Η πορεία προς την κάλπη» ήταν μία μη προεκλογική εκπομπή χθεσινή.
Μιλάμε για μια λογοκρισία, μιλάμε για ένα κίνδυνο για τη δημοκρατία, καταφανέστατο κατά τη γνώμη μας. Δημοσιογράφος είστε, φαντάζομαι ότι οποιοδήποτε κοινός νου συμμερίζεται τη γνώμη μου, αλλά κυρίως ζητούμε από τα κόμματα να πάρουν σαφή θέση και από αυτά που ήταν χθες εκεί, που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Νέα Δημοκρατία βεβαίως πρώτα απ' όλους, να πάρουν θέση να καταδικάσουν αυτό το γεγονός, τον αποκλεισμό ενός κόμματος και να εξηγήσουν ότι δεν μπορεί το κόμμα να μην θέλει πρόσωπα. Εγώ εκπροσωπώ το κόμμα μου. Το εκπροσωπώ και στη Βουλή, το εκπροσωπώ και έξω από αυτήν. Αυτά να πω και να πω και το πιο σημαντικό, ότι αυτό το πολιτικό χειρουργείο, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά μου αρέσει αυτή η έκφραση, τελικά πέτυχε το στόχο του και έδειξε ποιος ήταν ο στόχος. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, η κυρία Λιμπεράκη που παρουσίαζε την εκπομπή έθεσε το θέμα Δήμητρα. Το περίφημο θέμα που προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο για ένα θέμα που εδώ και πέντε χρόνια εμείς το έχουμε θέσει στο δημόσιο διάλογο. Έτσι. Μόλις το έθεσε, πήρε το λόγο αμέσως ο κύριος Κέρτσος, εκπρόσωπος της κυβέρνησης, για να αρχίσει να λέει ότι αν είναι κωμικό, θα ήταν πολύ κωμικό αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο για την πατρίδα. Λέγοντας ότι πρόκειται για ένα νέο νόμισμα. Ο Πρωθυπουργός είπε πριν από μια εβδομάδα με πόσες Δήμητρες θα αγοράσεις ένα σουβλάκι. Είναι σαν να ρώταγε για τους πολίτες με πόσα τάξεις ή με πόσα e-banking θα αγοράσεις ένα σουβλάκι. Γιατί πρόκειται για μια πλατφόρμα. Δεν πρόκειται για ένα νόμισμα. Είναι και οι δύο ενήμεροι. Ότι θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Το χειρουργείο όμως ήταν συγκεκριμένο, κύριε Καρβουνόπουλο. Ήταν να λείπουμε εμείς και να συζητάν για το πρόγραμμά μας χωρίς να είμαστε παρόντες για να τους αντιμετωπίσουμε και να τους αποκαλύψουμε στα ψέματα τους. Συγγνώμη. Δεν το λέω για να. Να σας παρηγορήσω, το λέω για να ανησυχήσουμε όλοι μας. Πριν μερικές μέρες στη θέση σας καθόταν ο κύριος Μάζης, ο καθηγητής, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ο άνθρωπος είναι γνωστός για τις απόψεις του, είναι αξιοσέβαστος ο καθηγητής. Ασφαλώς. Κατήγγειλε στον αέρα ότι έχει κοπεί από τα κανάλια. Επειδή οι απόψεις του για τα ελληνοτουρκικά, εν πάση περιπτώσει, δεν συμβαδίζουν με το αφήγημα. Είναι ανησυχητικό το φαινόμενο, δεν είναι πλέον. Στα μνημονιακά χρόνια, αγαπητέ κύριε Καρβουνόπουλε, η αλήθεια όλο και υποχωρεί. Οι κατασκευασμένες πραγματικότητες όλο και επικρατούν, καθώς είναι αδύνατο να συνεχίσουν να κρατάνε τον ελληνικό λαό με την ανέχεια που του έχουν επιφέρει, με το αδιέξοδο στην καθημερινότητά του, με άλλο τρόπο εκτός από τα ψέματα. Ψέματα και τρόμος. Η όλη η διαδικασία με το Δήμητρα έχει να κάνει μόνο με την προσπάθεια, την αήθη κατατρομοκράτησης των συμπατριωτών μας. Και σας το λέω, δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό. Όχι, θέλω να μας εξηγήσετε το Δήμητρα για να τα ακούσει ο κόσμος. Θα σας εξηγήσω ενδελεχώς. Για να το κουβεντιάσουμε, ναι. Έχει να κάνει μόνο με την. Καταρχάς, είναι κάτι πολύ παλιό. Είναι κάτι που έχουμε εκπονήσει από εξαετίας. Ήταν μία από τις βασικές προμετωπίδες του προγράμματός μας στην εκλογική μάχη του 2019 και συνεπώς ο ελληνικός λαός, ένας από τους λόγους που αποφάσισε να τον εκπροσωπούμε στη Βουλή εμείς ως εκπροσωποί του και το ΜΕΡΑ το κόμμα ως κόμμα του, είναι ένας από τους βασικούς λόγους είναι και το σχέδιο Δήμητρα. Δεν είναι τρελός ο ελληνικός λαός. Το μικρό κομμάτι που ήταν ενήμερο βέβαια, έτσι, γιατί είμαστε αποκλεισμένοι. Ο ελληνικός λαός ήξερε τα τρία συντριπτικά πλεονεκτήματα που φέρουν σε δύσκολη θέση και που αν ήμουν χθες στην εκπομπή που με έκοψε το Μέγκα, θα έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση το συνδέτη μόνες μου εκεί. Καθώς, τι κάνει το Δήμητρα. Το Δήμητρα γλιτώνει τους ιδιώτες πολίτες αλλά και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες από το εντελώς παράνομο, αφύσικο, παραφύσιν χαράτσι. Που λέγεται προμήθεια των τραπεζών σε κάθε συναλλαγή μας. Κύριε Καρβουνόπουλε, κάθε φορά που κάνετε μία ηλεκτρονική συναλλαγή για να πληρώσετε ένα λογαριασμό σε οπουδήποτε ή για να μεταφέρετε χρήματά σας, 4 ευρώ και βάλε. Οι τράπεζες σας χαρατσώνουν με ποσά που ξεκινάνε από μισό ευρώ και φτάνουν στα 3. Έχει σημασία γιατί θα δούμε πού φτάνουν τα ποσά. Προσέξτε. Αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί είναι μονοπόλιο. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις ηλεκτρονικές συναλλαγές με άλλον τρόπο. Ακόμα χειρότερο όμως είναι το γεγονός, εκτός από τους ιδιώτες, χαρατσώνει βάρβαρα τους μικρομεσαίους. Αυτούς που έχουν μίνι μάρκετ, για παράδειγμα. Σε αυτούς ξέρετε τι κάνει με τις μηχανές αυτές. Είναι τέτοια μεγάλη η προμήθεια της τράπεζας που φτάνουν να μπαίνουν μέσα. Αλλά καθώς δεν υπάρχει εναλλακτική, τους εκβιάζει. Ή θα είναι συνεπείς προς τον νόμο που τους υποχρεώνει να έχουν αυτά τα μηχανήματα για τις κάρτες, ή θα είναι παράνομοι. Αν είναι συνεπείς, τους χαρατσώνει και τους εξαναγκάζει. Στα καπνικά, τα ξέρουν οι άνθρωποι που μας ακούν, στα καπνικά και στα χαρτικά μπαίνουν μέσα. Σας πουλάνε κάτι εσάς ή εμένα και μπαίνουν μέσα. Αυτό συμφέρει μονάχα ποιους. Πέντε παραστικούς τραπεζίτες. Πέντε παραστικούς τραπεζίτες στη ρίστο παρόντων, να θυμίσω, που έχουν πάρει 75 δισεκατομμύρια στα χρόνια της μεταπολίτευσης από τον ελληνικό λαό για να ανακεφαλοποιήσουν τις τραπεζές τους, που δεν μπαλώνονται με τίποτα. Είναι σαν ένα διάτριτο σκεύος το οποίο ό,τι στο νερό και να του ρίξει χύνεται από κάτω. Αυτή λοιπόν είναι η μόνη χαμένη. Και το πολιτικό σύστημα τους υπερασπίζεται μην τυχόν και χάσουν. Γιατί αλλιώς όλα τα κόμματα θα είχαν ένα σχέδιο, όπως και αν το λέγαν, το οποίο θα μπορούσαν. Τι είναι το Δήμητρα. Το Δήμητρα είναι μια πλατφόρμα. Δεν έχει καμία σχέση με νόμισμα. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών, όπου θα μπορούν οι πολίτες υπό την αιγίδα του δημοσίου, σε ένα δημόσιο και εντελώς δωρεάν σύστημα, να γλιτώνουν το χαράτσωμα από τις τράπεζες και τους παραστικούς τραπεζίτες. Περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Η δραχμή πώς προκύπτει.
Κοιτάξτε, πρόκειται από τους συκοφάντες μας. Και μόνο από αυτό. Δεν έχει καμία σχέση η δραχμή με το σύστημα Δήμητρα. Προσέξτε, θα σας πω και τους τρεις λόγους που συμφέρει το Δήμητρα και που θα ήταν απαραίτητο να το έχουν. Πρώτα-πρώτα, θα απαντούσε κάποιο κόμμα ή ο εκπρόσωπος κάποιου κόμματος ότι είναι φτού κακά, είναι κακό να έχουμε ένα σύστημα που μας γλιτώνει να δίνουμε 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο στους τραπεζίτες για να συναλλασσόμαστε. Έτσι κι αλλιώς κερδίζουν από τις συναλλαγές μας. Έτσι κι αλλιώς η δουλειά τους είναι να συναλλασσόμαστε. Κερδίζουν, έχουν κέρδη. Προσέξτε, είναι 1,5 δισεκατομμύριο το 2021 και αν και δεν έχει ανακοινωθεί, ξέρουμε ότι είναι 2,5 δισεκατομμύρια το 2022. Προσέξτε, τι σημαίνει αυτό με μια απλή διαίρεση. 7,5 εκατομμύρια, γυρνάω στην κάμερα, γιατί είναι πραγματικά σοκαριστικό. Ελληνικέ λαέ, αγαπημένα μου λαέ, 7,5 εκατομμύρια τη μέρα σου κλέβουν αυτοί οι 5 παραστικοί τραπεζίτες, οι οποίοι σου έχουν κλέψει, όπως σου είπα πριν λίγο, 75 δισεκατομμύρια τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Ακούστε λοιπόν. Κόβεται η κλοπή των τραπεζιτών. Αναπνέουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που χάνουν το να μπαίνουν μέσα κάθε φορά που πουλάνε καπνικά ή χαρτικά. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Και ας έρθει κάποιο κόμμα να πει ότι όχι, δημόσια όμως, εγώ θέλω να τα παίρνουν τα 7,5 εκατομμύρια τη μέρα οι 5 παραστικοί τραπεζίτες από τους Έλληνες πολίτες σε αυτή την κατάσταση που δεν έχουν να βγάλουν το μήνα οι Έλληνες πολίτες. Ένα. Δύο. Παθαίνουν εμφράγματα οι τράπεζες, παθαίνουν καταρρεύσεις, παθαίνουν πτωχεύσεις. Έχουμε πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια ντόμινο καταρρεύσεων που η μία επηρεάζει την άλλη, ξεκινάει στην Αμερική και φτάνει στην Ευρώπη. Κατέρευσε η Lehman Brothers πριν από 12 χρόνια. Κατέρευσε η Silicon Valley πριν λίγο. Κατέρευσε η Agrit, πώς λέγεται, Swiss, κάτι πριν από μέρες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χωρίς από ατύχημα καπιταλιστικό, να το καταλάβουν οι άνθρωποι, χωρίς να συμβεί τίποτα, κανένας βαρουφάκης να πιέσει κανένα μηχανισμό, καμία χώρα να μην εξεγερθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας κλέβει κανονικότατα, από ένα ατύχημά τους ενδοκαπιταλιστικό, γιατί είναι εξαχρεωμένοι και δεν έχουν όρια στον καπιταλισμό τους, γι' αυτό συμβαίνουν αυτά τα ατυχήματα, γιατί δεν τηρούν στοιχειώδεις δημοσιονομικούς κανόνες οι χρηματαγορές και οι χρηματοεπενδυτές, γι' αυτό το λόγο γίνονται. Σε ένα τέτοιο ατύχημά τους τι συμβαίνει? Ξαφνικά μένουν οι επιχειρήσεις μας, δηλαδή η οικονομία μας, χωρίς ρευστότητα, μόλις κλείσουν οι τράπεζες, όπως έκλεισαν σε πολύ μεγαλύτερες χώρες από ό,τι στην Ελλάδα. Να το πούμε ένα παράδειγμα, το καταλάβουμε. Αν όμοιγεν το αύριο μία από τις 5 συστημικές τράπεζές μας πει τίλταρα, έπαθα κράχ, τότε αυτομάτως θα έχει τεράστιο πρόβλημα η ρευστότητα της οικονομίας στις επιχειρήσεις. Ουσιαστικά για ένα διάστημα που δεν ξέρουμε πόσο θα είναι ακριβώς, θα παγώσει η οικονομία. Δεν θα είναι όπως στο πρώτο lockdown του κορονοϊού. Ένα σύστημα λοιπόν που θα εγγυάται το κράτος, έτσι, ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα συναλλαγών, εξαφανίζει από το τραπέζι αυτόν τον κίνδυνο. Θα συνεχίσει και επίσης οι πολίτες θα συνεχίσουν να μπορούν να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, θα μπορούν να παίρνουν δηλαδή τα αγαθά για να επιβιώσουν, θα μπορούν να ντύνονται. Αυτά δεν τα προβλέπει κανένα κόμμα στην Ελλάδα. Και μην φανταστείτε ότι είμαστε παγκόσμιοι καινοτόμοι. Μην φανταστείτε ότι στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία ή στην Ιταλία δεν έχουν τέτοια παράλληλα συστήματα συναλλαγών και πληροφόρησης. Είναι ένα σχέδιο για να υπάρξει ο συρτάρι. Αν γίνει κάποια. Καλά. Και βεβαίως, επειδή είμαστε ειλικρινείς και δεν αποφεύγουμε ποτέ την αλήθεια, έχουμε πρόσφατο το παράδειγμα, ιστορικά πρόσφατο, πριν από 8 χρόνια, του εκβιασμού μιας χώρας από δανειστές της με το θα κλείσουμε τις τράπεζες. Αν εξαιρέσει κανείς τη χυδαία συκοφαντία ότι ο Βαρουφάκης έκλεισε τις τράπεζες, και οι πέτρες γνωρίζουν, και όποιος έχει πάει πρώτο έτος στην ΑΣΟΕ γνωρίζει, ότι μόνο ένας μπορούσε να κλείσει τις τράπεζες σε όλη την Ευρωζώνη. Και αυτό ήταν ο Ευρωπαϊκός Κεντρικός Τραπεζίτης, ο κύριος Ντράγκη, ο οποίος και τις έκλεισε. Αυτός τις έκλεισε. Μας έχουμε την εμπειρία λοιπόν, πολίτες που μας ακούτε από εκεί έξω. Μας κλείσαν τις τράπεζες για να μας εκβιάσουν, να αλλάξουμε την ψήφο μας το 2015. Και δεν τους κάναμε τη χάρη. Μία εβδομάδα μετά ψηφίσαμε 62% συμπολίτες μας, είπαμε όχι, ρε. Είπαμε όχι, δεν φοβόμαστε. Ναι, είπαν όχι, αλλά. Ναι, γιατί η ηγεσία τους έκανε κολοτούμπα, συνθηκολόγησε. Όμως, προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Αν λοιπόν έχουμε την επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου, όχι αναγκαστικά επειδή το ΜΕΡΑ25 θα είναι κυβέρνηση, αλλά επειδή αυτό το χτυκιό που σέρνεται μέχρι το 2100, που όλο και χρεωνόμαστε, θα μιλήσω πιο κάτω γι' αυτό, δεν έχει τελειωμό. Αν λοιπόν κάποια κυβέρνηση μελλοντική, υπάρχουμε δεν υπάρχουμε εμείς, αν κάποιοι τίμοι άνθρωποι κυβερνήσουν ποτέ αυτή τη χώρα, θα επιχειρήσουν να την πάψουν από χρεοδουλοπαρικία. Θα επιχειρήσουν να αναιρέσουν το χαρακτήρα της ως μιας απικίας χρέους. Όποιος το κάνει αυτό θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα κεντρικό τραπεζίτη που θα απειλεί να κλείσει τράπεζες. Δεν είναι λαμπρό? Έχει κάποιο κόμμα αντίρρηση να έχει μια άμυνα η χώρα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Επομένως, συνοψίζοντας. Πρώτον, για να μην μας κλέβουν αυτά τα 5 παραστικά καμάρια και όχι καθάρματα, προσέξτε, καμάρια οι τραπεζίτες
2,5 δις το χρόνο, 7,5 εκατομμύρια κάθε μέρα από εμάς, από εσάς και από μένα και από τους πιο φτωχούς ακόμα συνανθρώπους μας κυρίως. Δεύτερον, για ένα ατύχημα σαν αυτά που συμβαίνουν τελευταία με τον εξαχρεωμένο καπιταλισμό κάθε εβδομάδα περίπου, για να μπορεί να συνεχίσει η οικονομία μας να λειτουργεί και εμείς να τρώμε εσείς και εγώ και να ντυνόμαστε, για όσο χρειαστεί μέχρι να αποκατασταθεί το έμφραγμα ή η πτώχευση των ντόμινων πτωχεύσεων. Και τρίτον, για να μην μπορούν να μας εκβιάσουν άνθρωποι που θέλουν να παρεμβαίνουν στην ελεύθερη πολιτική μας βούληση για το πού θα πάμε σαν χώρα. Αυτά τα τρία, αν υπάρχει κάποιο κόμμα στην Ελλάδα που το ενοχλούν να τα έχουμε, να βγει και να το πει δημόσια αν τολμάει. Κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι το 2015, επειδή από ό,τι κατάλαβα είναι ένα εναλλακτικό σχέδιο ανάγκης, που όλες οι χώρες, όπως είπατε, λίγο πολύ έχουν τέτοια σχέδια για διάφορα όλες σενάρια. Όλες οι σοβαρές χώρες του κόσμου. Στην Ελλάδα έχει συμβεί το εξής περίεργο και δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να ξεπεράσει, γιατί νομίζω ότι σε ένα μέρος κοινής γνώμης έχει περάσει. Το 2015 θυμάμαι στην σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, και εμένα αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, πριν πάει ο Τσίπρας για την τελική διαπραγμάτευση, έβγαιναν όλοι και δήλωναν ότι του είπαμε να πάει να υπογράψει. Και μου έκανε εντύπωση με ποια έννοια, ότι όταν στέλνεις έναν πρωθυπουργό να πάει διαπραγματευτεί, δεν ανοίξει τα χαρτιά σου σαν αυτού που τον περιμένουν. Δηλαδή, προφανώς το είπαν του Τσίπρα για να είμαστε και δίκαιοι, ότι τι ήρθε τώρα αφού είπαν όλοι να υπογράψουν. Υπέγραψαν, τελειώνουμε. Αν θυμηθείτε, μάλιστα στο τέλος. Αυτή η νοοτροπία του δεν έχουμε εναλλακτικό σχέδιο γιατί όλα θα πάνε καλά. Ναι. Αν και ο κόσμος τα τελευταία χρόνια μας δείχνει ότι όλα τα απίθανα μπορούν να συμβούν πλέον. Και βέβαια. Πού το αποδίδεται και πώς μπορεί ο Έλληνας πολίτης να καταλάβει ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, καλό είναι να έχουμε και 2-3 εναλλακτικά σχέδια, γιατί μπορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην πάει καλά το πράγμα. Αν θυμάστε, στο τέλος πια ήταν υπογράψτε οτιδήποτε σας δώσουν. Ναι. Υπογράψτε την Άρτα και τα Γιάννενα. Υπογράψτε την Ακρόπολη. Βεβαίως. Ένα μνημόνιο που λύγει το 2060 και έχει πρωτογενή πλεονάσματα κάθε χρόνο. Έγινε ένα μορατόριο για τον κορονοϊό, 2,5 χρόνια έτσι. Μας το ζητάνε από φέτος. Ναι, τώρα ήδη έχουν αρχίσει και λένε ότι από τη Γερμανία του χρόνου. Όχι, από φέτος. Φέτος ζητούν επισήμως, τα τελευταία συμπεράσματα του Eurogroup είναι τυπωμένα, γραπτά, ζητούν 2,1% πρωτογενές πλεονάσμα. Όσοι ξέρουν στοιχειώδως τι σημαίνει αυτό, καθώς το κράτος έχει έσοδα μόνο από τις εισπράξεις από τους πολίτες, φόρους κτλ. Και έχει έξοδα μόνο για τους πολίτες του, σημαίνει ότι από όσα μας πάρει φέτος το ελληνικό δημόσιο, περίπου 6 με 7 δισεκατομμύρια δεν θα μας τα επιστρέψει. Θα πρέπει να τα παρουσιάσει ως πλεόνασμα στα ταμεία του για να είναι ήσυχοι οι δανειστές μας. Επομένως, όλο αυτό έχει να κάνει με τη δαιμονοποίηση. Θίξατε κάτι που είναι πολύ κομβικό για εμάς. Η προσπάθεια αυτών που κλέβουν το όνειρο και την ελπίδα μας για να ζήσουμε σαν άνθρωποι πάλι, ενώ ενός ολόκληρου λαού, όχι τη δική μας μόνο του Μέρα 25, στηρίζεται στην ψευδέστηση, στην απόλυτη ψευδέστηση, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Ότι χρωστάμε, μπλέξαμε και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μας λένε, γιατί δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. 100 χρόνια θα περάσουν. Είναι απόλυτο ψέμα. Ναι. Πρόκειται για ένα απόλυτο ψέμα. Τύπου ουδέν ψευδέστερων. Ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό. Δεν θέλουν να ξεχρεώσουμε το χρέος που έχουμε. Να πω κάτι που έχει τη σημασία του. 13 χρόνια έχουμε τραβήξει ό,τι έχουμε τραβήξει ως λαός. Σημαίνει να μην, θα τα πούμε όλο πολύ εντάχει. Έχουμε χάσει με τη σειρά που τους δίνω εγώ την προσωπική μου σημαντικότητα για μένα. Έχουμε χάσει 500,000 νέους ανθρώπους, τους πιο πρικισμένους μας. Αυτούς που είχαν το θάρρος και την τόλμη να ζητήσουν την τύχη τους αλλού και αυτούς που είχαν τον οπλισμό, που ήταν καλλιεργημένοι και εκπαιδευμένοι στα καλύτερα πανεπιστήμια μας, τα οποία είναι από τα καλύτερα του κόσμου παρεμπιπτόντως. Έχουμε χάσει λοιπόν 500,000 τους ανθρώπους. Έχουμε χάσει από το εισόδημά μας, ενώ από τους μισθούς και τις συντάξεις μας, από 30 μέχρι 55%. Έχουμε χάσει κάθε έννοια εργασιακής σχέσης. Ζούμε σε ένα μόνιμο βαθύ μεσαίωνα. Έχουμε τετραπλασιάσει ή πενταπλασιάσει τα τιμολόγια του ρεύματός μας. Έχουμε ανέργους σταθερά πάνω από 1 εκατομμύριο. Έχουμε ένα σύστημα που για να καθαρίσει τις τράπεζες από τα τοξικά κόκκινα δάνεια βγάζει στο σφυρί 500,000 πρώτες μοναδικές κατοικίες ευάλωτων συνανθρώπων μας. Υπάρχει ένα απόλυτο χάος. Και ποιο είναι το όφελος, γιατί τα υφιστάμεθα όλα αυτά ελληνικέ, γιατί τα τραβάμε όλα αυτά 13 χρόνια, για να απομειωθεί το χρέος μας και να αναταχθεί η οικονομία, να πάρει ξανά. Αυτό δεν είναι το επιχείρημα. Κάνω λάθος. Ποια είναι τα αποτελέσματα, κύριε Αργουνόπουλε? 400 δις είναι το αποτέλεσμα. Είναι 115 με τα χθεσινά που εγγράφησαν χθες άλλα 5 δις. 115 δις παραπάνω χρωστάμε μετά από όλη αυτή τη σάρωση τη ζωή μα, όλων μα. Και το εθνικό καθάριστο προϊόν μας είναι 35 δισεκατομμύρια λιγότερο. Προσέξτε, υπερτιμολογημένο λόγω πληθωρισμού. Στην πραγματικότητα είναι ακόμα πιο λίγο το ΕΠ μας. Ανέβηκε φέτος 25 δις γιατί ακρίβαιναν οι τιμές αυτών που πουλάμε. Να δείτε πώς ακρίβαιναν αυτών που αγοράζουμε. Έτσι. Με λίγα λόγια δηλαδή αυτό που λέω είναι ότι δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία σε όποιον έχει κοινή λογική. Ότι αυτή η συνταγή, ανεξαρτήτως αν είσαι δεξιός, αριστερός ή κεντρός, δεν λειτουργεί. Και ξέρετε τι εννοώ.
Ο Βαρουφάκης λέει κάτι χαρακτηριστικό που είναι πολύ ωραίο. Αν ένας αγρότης, φιλόπατρης, έβρισκε ένα διαμάντι που κόστιζε όσο το χρέος μας, θα βρίσκαν μια νομική φόρμουλα ότι δεν δέχονται διαμάντια. Δεν θέλουν, κύριε Καρβουνόπουλε, να αποπληρώσουμε το χρέος μας, γιατί, όπως έχω πει δημόσια πολλές φορές και στη Βουλή, είναι ένας εύσχημος τρόπος, ένας ημινόμιμος τρόπος να διασώζουν, να χρηματοδοτούν, να δίνουν ρευστότητα σε πέντε συστημικές μεγάλες τράπεζες Ευρώπης. Η Deutsche Bank είναι η επικεφαλής αυτών των τραπεζών, η γερμανική, εκτεθειμένη στα στεγαστικά αμερικάνικα και στη χρεοκοπία της Lehman Brothers πριν από 12-15 χρόνια, βρέθηκε να είναι χρεοκοπημένη. Ξέρουν όλοι οι οικονομολόγοι της γης ότι η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης, η Deutsche Bank, όπως και οι δύο μεγάλες γαλλικές και οι δύο μεγάλες βέλγικες που είναι από τις μεγαλύτερες, είναι χρεοκοπημένες εδώ και 15 χρόνια. Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να χρηματοδοτούνται. Ο τρόπος που βρέθηκε είναι, επειδή το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απαγορεύει ρητός να διασώζει τράπεζες και τραπεζίτες, τις επιτρέπει να διασώζει, γι' αυτό συστήθηκε μόνο κράτη, βρήκαν ένα κόλπο ότι κάποια κράτη χρειάζονται διάσωση. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Οι άλλοι δύο σταμάτησαν πια να δέχονται τη διάσωση. Όλοι είπαμε δεν θέλουμε να διασωθούμε. Όχι, θα σας διασώσουμε, βρε καλέ μου, βρεσέ μου, γιατί θα σας διασώσουμε, γιατί δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αλλιώς τις τράπεζές μας. Πήραμε, κύριε Καρβουνόπουλε, σχεδόν 300 δις μας έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις τα χρωστάμε κιόλας. Γι' αυτό το χρέος μας έχει φτάσει, θα σας το πω μετά. Εσωτερικό και εξωτερικό χρέος, διαβάσαμε σήμερα το πρωί τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 741 δισεκατομμύρια είναι. Πάμε για ένα 3, ο συνολικό χρέος όλων μας προς όλους. Επομένως λοιπόν, ο τρόπος είναι απλός. Θέλουν εσαΐ να χρηματοδοτούμε, να παρέχουμε ρευστότητα, δηλαδή να παρέχουμε το μανδύο ότι δεν διασώζουν εμάς σε αυτές τις πέντε συστημικές τράπεζες. Αν δεν τους αποτρέψουμε, αν δεν τους εμποδίσουμε, και όταν θα έχουν πεθάνει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, θα συνεχίζει να διασώζεται δήθεν η Ελλάδα για να παίρνουν ρευστότητα αυτές οι τράπεζες. Και κοιτάξτε, όποιος θέλει να το κάνει αυτό, μπορεί να το κάνει. Ας κοιτάξει τον ελληνικό λαό στα μάτια, αν έχει το ανάστημα το ηθικό, και να του πει ότι θα το κάνει. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Εμείς δεν είμαστε ούτε συμμορίτες, ούτε εξτρεμιστές, ούτε τίποτα τρελό. Εμείς πάμε με την κοινή λογική, κύριε Καρβουνόπουλε. Λέμε, γίνεται αυτό 13 χρόνια. Τι έχει πετύχει, να διπλασιαστεί το χρέος μας και να μειωθεί στο μισό το ΑΕΠ μας. Κάποια στιγμή ήταν τόσα τα μεγέθη. Αυτό λοιπόν, όποιος το συνεχίζει, αυτοκτονεί την πατρίδα του. Και δεν μπορείς να πιστέψεις ότι όλη αυτή η πολιτική είναι τόσο ανόητη. Πιστεύεις αναγκαστικά ότι οι ηγεσίες είναι διαπλακόμενες. Ντρέπομαι και λυπάμαι που το λέω. Δεν θυμάμαι αν έχω αφήσει, ξέρετε ότι είμαι χυμαρόδης και... Επί του πρακτέου τώρα, επειδή εμείς δεν έχουμε κρύψει ότι δεν πιστεύουμε πλέον σε ότι αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να δώσουν λύσεις. Ναι. Εισπράττουμε από τον κόσμο, όχι τώρα, χρόνια που αναρωτιέται ότι γιατί δεν μπορούν να βρουν, δεν μπορούν να συνοηθούν οι πολιτικές δυνάμεις. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα εισπράττετε και εσείς ότι ο κόσμος αυτό που τον ενδιαφέρει τώρα είναι να προκύψει μια κυβέρνηση που θα δώσει πέντε λύσεις σε πέντε. Έτσι, επίγοντα προβλήματα που έχει. Έτσι ακριβώς είναι. Βλέπουμε όμως ότι τις τελευταίες μέρες, τουλάχιστον με τη δημόσια συζήτηση που γίνεται, δεν υπάρχει και πολύ, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεργασιών. Ναι, γιατί συμβαίνει. Και στη μία πλευρά και στην άλλη. Γιατί συμβαίνει ένας παραλογισμός. Τα αιτήματα διατυπώνονται για συνεργασίες προς μη ομοειδείς παρατάξεις. Δηλαδή, μνημονιακά κόμματα δηλώνουν δημόσια ότι θα συνεργαστούν με αντιμνημονιακά κόμματα. Αυτό είναι πολύ λογικό. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και θα κοιτάξω να μην πλατιάσω πολύ και να είμαι σύντομος αυτή τη φορά. Θα κάνω μια προσπάθεια, αλλά πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι του άνθρωπου, όπως ξέρουν όσοι μας ακούν. Λοιπόν, μιλάει ο Πρωθυπουργός για τερατογένεση σε περίπτωση που το κόμμα που θα ηγηθεί μια κυβέρνηση συνασπισμού δεν είναι το πρώτο κόμμα. Τερατογένεση είναι το ακριβώς ανάποδο. Τερατογένεια είναι αυτό που ζούμε τόσα χρόνια. Να μας κυβερνάει ένα κόμμα που στην πραγματικότητα το έχουν ψηφίσει περίπου το 25% των ενδυνάμει Ελλήνων ψηφοφόρων, αυτών που θα μπορούσαν να πάνε να ψηφίσουν. Τερατογένεια είναι, και αυτό το καταλαβαίνουν και οι Πέτρες, να χαρίζει ένας εκλογικός νόμος 80 ή 50 βουλευτές με το έτσι θέλω στο πρώτο κόμμα, κλέβοντάς το από τα τελευταία. Και κυρίως, κύριε Καρβουνόπουλε, τερατογένεια για τη δημοκρατία είναι η δική μου ψήφος και η δική σας να μην ζυγίζουν το ίδιο στο ζύγι. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή τη βασική δημοκρατική παραδοχή. Οι ψήφοι όλων των πολιτών ανεξαιρέτως πρέπει να έχουν το ίδιο βάρος. Δεν μπορεί να κλέβουν 50 βουλευτές από πολίτες που θέλουν άλλο κόμμα και να τους πηγαίνουν στο πρώτο κόμμα. Και κυρίως δεν είναι λιγότερο τερατογένεση μια κυβέρνηση που με τρία κόμματα συγκεντρώνει τις προτιμήσεις του 50% του ελληνικού λαού ή του 52% ή του 48% από μια κυβέρνηση που με ένα κόμμα έχει για 4 χρόνια απόλυτη αυτοδυναμία να κάνει ό,τι αυταρχισμούς, να κάνει ό,τι πραξικοπήματα νομοθετικά θέλει.
με 34%. Αυτά συμβαίνουν στην απλή αναλογική, στην ενισχυμένη αναλογική. Η ενισχυμένη αναλογική είναι ένα επέσχυντο σύστημα. Ένα σύστημα που αφαιρεί, σας είπα, αφαιρεί την ισονομία από το πολιτικό παιχνίδι. Επομένως, αυτό είναι μια πρώτη πολύ σημαντική δήλωση από το ΜΕΡΑ, να την καταλάβουν οι άνθρωποι. Ό,τι δημοκρατικότερο μας έχει συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες και ό,τι πιο πραγματικά δικαιότερο έχουμε ζήσει, θα είναι αυτό που θα συμβεί στις 21 του Μάη. Αυτό θα είναι. Θα αποτιμηθεί η θέληση του ελληνικού λαού όπως τη θέλει. Τώρα, κοιτάξτε γιατί δεν ευωδώνεται το όραμα για κυβερνήσεις συνασπισμού. Πρώτα-πρώτα, γιατί όντως υπάρχει μια έλλειψη ωριμότητας, ιδίως στα παραδοσιακά, στα πολύ μεγάλα κόμματα, και εννοώ τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που πια λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει και ένα πολύ μικρό κόμμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, αλλά αυτό δεν είναι πια το παλιό ΠΑΣΟΚ. Είναι πεντακάθαρο από αυτά που δηλώνουν οι αρχηγοί του, οι κατά καιρούς αρχηγοί του. Και έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον οξύμορο και άξιο να το συζητήσουμε πράγμα. Ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης δηλώνει εδώ και καιρό ότι έτσι τα λένε αυτά τα μικρά, τα ξέρετε μετά τώρα, τι να κάνουν, πρέπει να επιβιώσουν και αυτά κτλ. Ο ίδιος αρχηγός που εδώ και 2 χρόνια που του λέει το ΜΕΡΑ25 θέλεις να συζητήσουμε τα προγράμματά μας, όχι γιατί θα τα βρούμε, πιθανολογούμε εκ προημίου ότι δεν θα τα βρούμε, καθώς εμείς ζητάμε την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Αυτός λέει ότι ήταν αυταπάτη η πιθανότητα απελευθέρωσης και πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να περιμένουμε την ολική σφαγή μας. Έτσι το λέω εγώ. Λέει ότι μόνο με την υποταγή θα ξελασπώσουμε. Λέμε λοιπόν ότι δεν έχουμε μεγάλη προσδοκία θα τα βρούμε, αλλά δεν είναι καλό για τον πολιτικό πολιτισμό και για το πολιτικό σύστημα να ξέρει ο ελληνικός λαός ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες είναι οι διαφορές μας, να ξέρει τι μπορεί να προσδοκά? Η απάντηση του 2 χρόνια, κύριε Καρβουνόπουλε, είναι: γιατί να χάσω χρόνο να μιλήσω με εσάς? Δεν ξέρω καν αν θα μπείτε στη Βουλή. Επισήμως, 2 φορές το έχει δηλώσει σε δημόσιο χώρο. Αν μπείτε, το συζητάμε. Η ανταπάντησή μας βέβαια είναι ότι αν μπούμε και εμείς και αυτός, που θα μπει, θα μπούμε και εμείς και αυτοί, θα έχουμε 2,5 μέρες για να συζητήσουμε. Και βεβαίως η δημόσια απάντησή μας είναι ότι σε 2,5 μέρες μπορείς να μοιράσεις αξιώματα, μπορείς να μοιράσεις λιμουζίνες, μπορείς να μοιράσεις υπουργηλίκια ή υφυπουργηλίκια. Δεν μπορείς καν να αναλύσεις μία από τις 7 τομές μας, το νομοσχέδιο δηλαδή που θα πρέπει να έρθει την άλλη μέρα για τα κόκκινα δάνεια, για το σχέδιο Ηρακλής για παράδειγμα. Έχουμε δηλώσει και το έχουμε δείξει και με τον τρόπο που πολιτευόμαστε ευκρινώς εδώ και 4 χρόνια ότι διαφορούμε παγερά, να μην σας πω, μισούμε τα πολιτικά αξιώματα και συχαινόμαστε τις λιμουζίνες και τα όλα τα καλούδια της εξουσίας και των χρημάτων. Είμαστε εδώ πέρα για να απερασπιστούμε μόνο και μόνο, γι' αυτό γεννηθήκαμε. Όχι σαν βιολογικά, σαν κόμμα, τους ανυπεράσπιστους εντελώς εδώ και 13 χρόνια συνανθρώπους μας που κονιορτοποιούνται σε αυτή τη μέγενη των μνημονίων, και δεν θα βάψουμε τα χέρια μας, δεν θα γίνουμε και εμείς χυδαίοι. Θα είμαστε εδώ πέρα για να τους υπερασπιστούμε. Επομένως λέω το εξής, ότι αφενός είναι προσχηματική η πρόσκληση για διάλογο που απευθύνει τόσο καιρό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, καθώς από την άλλη μεριά δεν έρχεται να συζητήσει τόσο καιρό. Λέει θα τα συζητήσει όλες σε 2,5 μέρες και το έχουμε δηλώσει ευκρινώς εδώ και 2 χρόνια ότι εμείς αυτές τις 2,5 μέρες δεν θα πάμε να συζητήσουμε μαζί του. Δεν θα του δώσουμε ένα άλοθη να παριστάνει ότι προσπάθησε. Αν ήθελε να προσπαθήσει, οφείλει να το κάνουν όπως το κάνουν οι δημοκρατικοί άνθρωποι. Μια συμφωνία πριν τις εκλογές. Όχι μια συμφωνία. Θέλαμε να συζητήσουμε. Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Καρβουνόπουλε, για το που μπορεί να συμφωνήσετε και να διαφωνήσετε. Ένα παράδειγμα. Είμαστε πάρα πολύ σαφείς στο τι ζητάμε. Ζητάμε ένα μίνιμουμ, όχι γιατί μας αρέσει, όχι γιατί έχει να κάνει με την ιδεολογία μας. Ένα μίνιμουμ διόρθωσης των πραγμάτων στα πλαίσια του βαριού, του σκληρού καπιταλισμού που ζούμε τώρα. Δεν θεροβατούμε, δεν είμαστε θύματα ουτοπίας. Έχουμε καπιταλισμό και είναι προφανές ότι για την επόμενη δεκαετία θα έχουμε καπιταλισμό. Μακάρι να διαψευστώ και να έχουμε βαρουφάκι. Αλλά έχουμε. Ζητάμε λοιπόν τι μετά από αυτή την κονιορτοποίηση που έχει πάθει ο κόσμος. Ζητάμε την άμεση κατάργηση βεβαίως του χρηματιστήριου ενέργειας και την επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ. Αυτή είναι η πρώτη μας τομή. Η δεύτερη μας είναι η αυτόματη μαριθμική αναπροσαρμογή, όχι όλων, του βασικού μισθού και της βασικής σύνταξης. Και βεβαίως αυτή να έχει χαρακτήρα που να την πιάνει από την 1η-1η του τρέχοντος έτους, καθώς έχουν αυξηθεί 40% οι τιμές των τροφίμων. Να μπορούν να έχουν μια στοιχειώδη αγοραστική αξία. Έτσι. Το τρίτο πράγμα που λέμε είναι η μείωση του ΦΠΑ από 24% που είναι σήμερα 15% και στο χαμηλό ΦΠΑ που είναι στο 13% να πάει στο 6%. Επίσης το τέταρτο πράγμα που λέμε είναι να καταργηθούν όλες οι προπληρωμές φόρων. Έτσι. Όλα αυτά, αν σας θυμίζουν κάτι, είναι τα προμνημονίων, η καπιταλιστική κανονικότητα στην Ελλάδα. Τίποτα κομμουνιστικό, τίποτα αναρχικό, τίποτα καν σοσιαλιστικό δεν υπάρχει εδώ. Εδώ υπάρχει μόνο η επίκληση, η προσπάθεια της επαναφοράς της προμνημονιακής καπιταλιστικής Ελλάδας. Αυτά είναι τα εξτρεμιστικά πια για τους αντιπάλους μας, έτσι. Ζητάμε λοιπόν να πάει ο φορολογικός συντελεστής, εκτός από τη κατάργηση όλων των προπληρωμών φόρων. Θυμίζω για όσους μας ακούν, η Βουλγαρία δίπλα δεν έχει καμία προπληρωμή φόρων και έχει φόρο 10% για όλους.
Τους πάντες. Γιατί να έρθουν εδώ και να πληρώνουν 27,5 και 24 και δεν ξέρω πόσο. Λέμε λοιπόν για τους μικρούς 10% φόρος, για τους μεσαίους 20% φόρος και για τους μεγάλους και παραστικούς να αυξηθεί, να πάει στο 30. Για τους λίγους, έτσι. Μην φανταστούν μεγάλους, τους λίγο μεγάλους, για τους πολύ μεγάλους. Ζητάμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να σας πω τι άλλο ζητάμε. Βεβαίως, θα κηρύχω και μια ματιά για να τα κοιτάω. Άμεση κατάργηση του Ηρακλή, άμεση κατάργηση του Ηρακλή και αντικατάσταση από τον Οδυσσέα. Μάλιστα, το σλόγγαν μας το τελευταίο είναι να δείτε με αυτό πώς θα σας τρομάξουμε. Γιατί αν τρομάξαμε το Δήμητρα, οι αντίπαλοι μας, ο Οδυσσέας που σώζει όλα τα σπίτια όλων των συμπολιτών μας. Μιμούμενο, είναι σύστημα, είναι ένα σχέδιο που μιμείται σχέδιο που εφαρμόστηκε πριν λίγα χρόνια στη Γερμανία. Δεν είναι τον ερυθρό Χμερ σχέδιο, είναι σχέδιο καπιταλιστικότατο που απλώς δεν κλείνει το μάτι στους ξένους να πάρουν τον εθνικό πλούτο της πατρίδας και να τον πάνε στα Cayman Islands σε φορολογικούς παραδείσους. Αυτό είναι. Και επίσης, να το ξαναπώ άλλη μια φορά για να τυπωθεί, όταν δεν στη μετοχική σύνθεση των hen funds, των αρπακτικών ταμείων που κλέβουν αυτά τα σπίτια, όταν συμμετέχει το περιβάλλον του πρωθυπουργού, του πρώην πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό εννοώ και το έχω πει στη Βουλή πολλές φορές, το έχει πει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και δεν έχουμε δεχθεί ακόμα μήνυση γι' αυτό, εκεί καταλαβαίνεις ποια είναι η εξαχρίωση του πολιτικού συστήματος. Το τέταρτο είναι, και είναι το πιο σημαντικό από όλα ίσως, καμία εξόρυξη, κανένας αγωγός. Να μείνουν οι υδρογονάνθρακες εκεί που τους έχει βάλει το σύμπαν και η φύση και βεβαίως να πάμε σε εναλλακτικές μορφές που είναι καμία φυσικά, πώς το λένε, καμία γιγαντιαία ανεμογεννήτρια. Υπάρχουν οι μικρές που είναι πιο κοντές από μένα, σε δεξιστοιχείες εκατοντάδων, πλωτές στη μέση των πελάγων που δεν ενοχλούν ούτε πουλιά, ούτε ψάρια, ούτε αισθητικά κανένα νησί μας για τον τουρισμό. Φυσικά φωτοβολταϊκά σε κάθε στέγη. Έχουμε γεμίσει φωτοβολταϊκά το Λαρισινό Κάμπο. Τον έχουν πουλήσει το μισό σε ιδιώτες καπιταλιστές και έχουν γεμίσει και δεν καλλιεργούμε εκεί πέρα. Και απαγορεύουν, έχουν χιλιάδες προσκόμματα για να βάλεις στη στέγη σου. Πού μπορούν να μπουν τα φωτοβολταϊκά? Μόνο εκεί που δεν χαλάνε το περιβάλλον. Σε μένα ήδη χαλασμένο από τον πετόν αρμέ των πόλεων. Και εκεί είναι το πιο δύσκολο. Λέμε λοιπόν αυτά τα βασικά πράγματα, ανάκτηση φυσικά της δημοκρατικής κυριαρχίας στον κρατικό μηχανισμό και τη δημόσια περιουσία με την Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τη Στατιστική Υπηρεσία και το Υπερταμείο να επιστρέφουν επιτέλους, κύριε Καρβουνόπουλε, σε εμάς από την Τρόικα. Ξέρετε ότι η Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας την έχει η Τρόικα. Γι' αυτό βγάζει τους ανέργους 500 και 600 χιλιάδες, όταν είναι 1.300 χιλιάδες. Γι' αυτό βγάζει απίστευτα νούμερα. Και βέβαια, ανάκτηση της δημοκρατικής κυριαρχίας, του δανεισμού και τις συναλλαγές με την ένταξη του Υπερταμείου, του ΤΑΙΠΕΔ και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε μια νέα δημόσια αναπτυξιακή παύλα αγροτική τράπεζα. Θυμάστε την Πάλε ποτέ, αυτήν που οι αγρότες πετάγαν μαζί της. Προλάβαμε, ναι, ναι. Και εγώ, ξέρετε τι πρόβλημα έχουν οι αγρότες μας αυτή τη στιγμή? Με όλες τις αυξήσεις των λοιπασμάτων, των προϊόντων που χρησιμοποιούν, δεν υπάρχει κανένας χρηματοδοτικός μηχανισμός. Και να πω και κάτι σε σχέση με το πριν. Αυτές είναι οι ίδιες τράπεζες, οι οποίες μην κακοπάθουν από το σχέδιο Δήμητρα, που θα χάσουν τις μίζες τους και τα χαράτσια από εμάς, οι οποίες δεν έχουν χρηματοδοτήσει, κύριε Καρβουνόπουλε, 13 χρόνια μία μικρή ή μεσαία επιχείρηση. Χρηματοδοτούν μόνο τον κύριο Λάτσι, τον κύριο Βαρδινογιάννη, τον κύριο Νιάρχο, τον κύριο Περιστέρη, τον κύριο Μητυλινέο, τον κύριο Προκοπίου, τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Ξενοκώστα. Να μην μαλλιάσει η γλώσσα μου και τους πόλους, δεν είναι και πάρα πολύ. 15 άτομα μας κλέβουν το βιός μας σε αυτή τη χώρα. Αυτές οι τράπεζες δεν παίζουν το ρόλο τους να δίνουν ρευστότητα στην οικονομία μας. Αυτές είναι οι τράπεζες, αυτοί οι τραπεζίτες παριστάνουν ότι δεν είναι τραπεζίτες. Δεν δίνουν κανένα δάνειο σε κανέναν. Δίνουν δάνεια μόνο τα οποία πρόκειται να κοκκινήσουν για να μπορέσουν μετά να πούνε «Α, τοξικώθηκα πάλι, τα παρκάρω, τα αποφεύγω, τα δίνω στο 3% της ονομαστικής τους αξίας σε αρπακτικά ταμεία», τα οποία όπως όλοι καταλαβαίνουν, αν κάτι, ένα δάνειο που είναι 100.000 ονομαστικής αξίας, το παίρνει το αρπακτικό ταμείο 3.000, αν το πουλήσει 3.5, έχει ένα πάρα πολύ καλό κέρδος, κύριε Καρβουνόπουλε. Και θα το πουλήσει 3.5. Και ξέρετε τι θα συμβεί? Όταν το πουλήσει 3.5, το διπλανό ακίνητο ίδιας αξίας θα πέσει πάρα πολύ αξία, το αν αυτό πουλιέται στο 3,5% της αξίας του. Και τότε πιθανόν αυτό το διπλανό ακίνητο να είναι ένα ακίνητο που εγγυάται ένα δάνειο που δεν έχει ακόμα κοκκινήσει. Και όταν η αξία του από 100.000 η αντικειμενική πέσει, δεν λέω θα πάει 3,5, πέσει στις 30, τότε κινδυνεύει να κοκκινήσει. Κινδυνεύει αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέα κόκκινα δάνεια. Και αυτό δεν χαλάει κανέναν. Γιατί όπως σας είπα, από την κορφή βρωμάει το ψάρι. Ο Πρωθυπουργός, το περιβάλλον του καταγγέλουμε στη Βουλή των Ελλήνων, έχει άτομα που είναι συγγενή του, με την ευρεία έννοια, στη μετοχική σύνθεση των ταμείων, συγκεκριμένα του ταμείου που εδρεύει στον Ντέλαγουερ. Να πούμε και το όνομα και το μέρος δηλαδή, γεωγραφικά. Όταν υπάρχει τέτοιου είδους βρωμιά και σαπίλα στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, τι περιμένετε, κύριε Καρβουνόπουλε? Τι περιμένετε? Όσο σας ακούω, μοιάζει ως πιθανότερο σενάριο να έχω μια συγκυβέρνηση των δύο κομμάτων. Ήθελα να φτάσω.
Ναι, γιατί από όσα λέτε δεν βλέπω να υπάρχει καμία γέφυρα, ας περιπτώσει. Να μιλήσουμε ξανά για την... Δεν ξέρω αν η πόλωση που πιθανόν δεν υπάρχει καμία ακολουθήσει σας αναγκάσει δεν υπάρχει έστω να δείξετε ανοχή σε μια κυβέρνηση. Καμία ανοχή δεν θα δείξουμε. Καμία. Κοιτάξτε και να σας εξηγήσω γιατί. Δεν θα δείξουμε καμία ανοχή γιατί θα μας κρεμάσει ο ελληνικός λαός. Και θα έχει πάρα πολύ δίκιο να μας κρεμάσει. Ο ελληνικός λαός θυμάται, δεν έχει μνήμη Χρυσόψαρου. Θυμάται πολύ καλά τη συνέβη το 2015. Το 2015 εξέλεξε μια κυβέρνηση για να τον απελευθερώσει. Ήταν δεσμευμένη αυτή η κυβέρνηση. Και μετά ο Πρωθυπουργός, μετά από 6 μήνες περήφανης τίμιας και πολύ γενναίας διαπραγμάτευσης, τράβηξε το χαλί κατά τα πόδια του διαπραγματευτή του, τον αντικατέστησε και είπε ότι είχα μια αυταπάτη, ότι μπορούμε να ελευθερωθούμε. Δεν μπορούμε. Ο ελληνικός λαός λοιπόν γέννησε το Μέρα 25, το εμπιστεύτηκε και το έβαλε στη Βουλή ακριβώς γιατί δεν έχει αποσύρει από μέσα του την πίστη ότι δεν είναι αυταπάτη. Εμείς δεν θα την ξανακάνουμε αυταπάτη. Εμείς δημιουργηθήκαμε και ο λόγος ύπαρξής μας είναι αυτός. Αλλά ας πάρουμε, γιατί μου αρέσει πολύ η κοινή λογική, ας πάρουμε την κοινή λογική. Θα σας κάνω μια ρητορική ερώτηση που, αν θέλετε, απαντήστε είναι εύκολη. Συμφωνούμε όλοι, όσοι έχουμε κοινή λογική, ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας πρέπει να προκύπτουν όχι επειδή αρέσει ο καμένος στον Τζίπρα ή το πρόσωπο το δικό σας σε μένα και είμαστε πολύ συμπαθή παιδιά. Όχι. Αλλά γιατί υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις. Γιατί υπάρχει κοινός τόπος. Ναι, για να έχει και ελπίδα η συγκυβέρνηση να προχωρήσει. Με βάση την κοινή λογική, πρέπει να δούμε ότι ποιοι έχουν κοινούς τόπους στα προγράμματά τους. Οφείλουμε να το κοιτάξουμε αυτό. Ας πάρουμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Ποια είναι τα πιο συγγενή κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή με βάση αυτά που πρεσβεύουν και τα προγράμματά τους? Είναι δύο. Είναι η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και είναι τα δύο αυτά κόμματα γιατί στα κομβικά ζητήματα, όπως στο θέμα της βιωσιμότητας και της διαχείρισης και αποπληρωμής του χρέους μας, δηλαδή το αν αυτή η συνταγή που ακολουθούμε 13 χρόνια και είπα που οδήγησε είναι η σωστή. Συμφωνούν απόλυτα. Αυτή είναι, όλα τα άλλα ήταν αυταπάτη, αυτή είναι η σωστή συνταγή. Στο θέμα του ιδιωτικού και του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους. Είναι η ίδια. Είναι το σχέδιο Ηρακλής για τα κόκκινα δάνεια που έχουν κάνει, που είναι τοξικά για τις τράπεζες και δεν μπορούν να υπάρξουν. Έτσι. Στο σχέδιο της ενέργειας, έχετε ξεχάσει εσείς ότι ο κύριος Τσίπρας, εγώ τον έχω σε βίντεο, μαζί με τον κύριο Στρατάκη, μαζί με τον κύριο Σταθάκη, που ήταν ο αρμόδιος υπουργός ενέργειας, θριαμβολογούσαν, όπως έλεγε ο Διονύσης, ο Σαββόπουλος, με όλο τους το δίκιο, σε πολλά εισαγωγικά, κανένα δίκιο δεν είχαν, ότι ναι, μας βάλαν στο χρηματιστήριο ενέργειας και μόλις αυτό ενεργοποιηθεί, ο ανταγωνισμός της ελεύθερης καπιταλιστικής αγοράς θα ρίξει τις τιμές. Είναι το ίδιο επιχείρημα ακριβώς, αγαπητέ κύριε Καρβουνόπουλε, που χρησιμοποίησε όταν ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ ο κύριος Χατζηδάκης. Είπε θα δουν την βελτίωση, τη διαφορά και θα τρίβουν τα μάτια τους οι καταναλωτές στους λογαριασμούς. Και τα δύο τα είδαμε. Χρειαζόταν το χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν θα μπορούσαν να τιμολογούν με τον πιο ακριβό από το μείγμα που αγοράζουν κάθε μέρα οι εφοπλιστές στα καμάρια μας και οι άλλοι δύο, ο Περιστέρης και ο Μυτιλινέος, με το φυσικό αέριο. Παίρνουν 50 ευρώ φυσικό αέριο σε μια αγορά ενός δισεκατομμυρίου τη μέρα και τιμολογούν όλο το μείγμα που αγόρασαν με 400% πιο πολύ από όλα τα άλλα που κάνει το φυσικό αέριο που αγοράζουν. Τους το επιτρέπει το χρηματιστήριο ενέργειας. Και εκεί μας. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω. Αν κάποιοι πρέπει να συνεργαστούν με βάση την κοινή λογική, είναι δύο κόμματα μεγάλα, τα οποία πιστεύουν και τα δύο ότι είναι μονόδρομος στα μνημόνια, ότι μέχρι το 2100, τουλάχιστον μέχρι τώρα μέχρι το 60, αλλά εγώ το βλέπω για το 100, πρέπει να πάμε έτσι, σε αυτή την αυτοκτονική πορεία, ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει το δημόσιο χρέος, έτσι το ιδιωτικό, έτσι τα κόκκινα δάνεια, έτσι πρέπει να ιδιωτικοποιήσεις. Δεν ιδιωτικοποίησαν μαζί τα πάντα. Τα πάντα. Ποιος ιδιωτικοποίησε τα τρένα? Ξέρετε πού οδηγούν οι ιδιωτικοποίησεις? Οδηγούν σε 57 δολοφονημένους νεκρούς των τεμπών, από τους οποίους οι 50 είναι παιδιά κάτω από 25 χρονών. Ξέρετε τι συνεισέφεραν, ξέρετε ποιος πούλησε το 2016 με ένα νόμο του ο Αλέξης Τσίπρας? Έκοψε τον ΟΣΕ σε ΟΣΕ και Τρενοσέ και τον πούλησε σε μια χρεοκοπημένη από 3 χρόνια ιταλική κρατική εταιρεία, παγκόσμια πρωτοτυπία. Κρατικοποιήσαμε τα τρένα μας, αλλά για ξένο κράτος, έτσι, για τους Ιταλούς. Όπως και τα αεροδρόμια μας, σχεδόν τα έχουμε κρατικοποιήσει, τα έχει πάρει Fraport. Είναι κρατική επίσης γερμανική εταιρεία. Είμαι απίστευτο αυτό, ελληνική λαέ. Κρατικοποιούμε ό,τι μπορούμε, αλλά για άλλα κράτη. Τα δίνουμε σε άλλα κράτη. Ξέρετε τι συνεισέφεραν αυτοί οι Ιταλοί που πήραν τα τρένα μας, η χρεοκοπημένη εταιρεία, η οποία ρίστο εμπαρόδο τα πήρε 45 εκατομμύρια με άρθρο στη σύμβαση να τους δίνουμε 55 εκατομμύρια το χρόνο για τα επόμενα 5 χρόνια. Και ενώ το σύστημα, το δίκτυο σε γραμμές, σε διαλυτήρια σίδερων, κάνει 100 εκατομμύρια. Τους τα χαρίσαμε και τους δώσαμε και 300 εκατομμύρια ρεγάλο. Γιατί ήταν χρεωμένος 700 εκατομμύρια ΟΣΕ. Γιατί ήταν χρεωμένος ΟΣΕ. Γιατί ήταν χρεωμένη η ΔΕΗ. Γιατί ήταν χρεωμένη η ΛΑΡΚΟ.
Γιατί πρέπει να συκοφαντηθούν. Φρόντισαν τα ΔΣ τους επί δεκαετίες να τις φορτώνουν με χρέη για να μπορεί να συκοφαντηθούν στον ελληνικό λαό από τον κάθε Χατζηδάκη, κύριο Χατζηδάκη, ότι σε βάζουν μέσα και θα σε σώσουν ιδιωτικοποιώντας τα. Συμφωνούν στις ιδιωτικοποιήσεις, απολύτως. Το νερό που άνοιξε τους ασκούς του αιώλου ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν σεβάστηκε το ότι το αίμα ήταν οπό ακόμα των 57 συνανθρώπων μας. Τρεις μέρες μετά ήρθε στη Βουλή και άνοιξε το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 16. Κάθε φορά που φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ό, τι πράγματα είναι αυτά που φέρνετε εδώ, τους λέγανε τι φέρνουμε. Κυρώνουμε μια συμφωνία σας πριν 3 χρόνια, πριν 2 χρόνια, πριν 1 χρόνο. Αυτή η υποκρισία πρέπει να λήξει. Και απάντω στο ερώτημά σας. Αν υπάρχουν 2 κόμματα που οφείλουν να συνεργαστούν, είναι 2 κόμματα που συμφωνούν ότι η μόνη λύση είναι σφάξε με πασά μου να γιάσω, η υποτέλεια, η υποταγή μέχρι νεοτέρας για πάντα. Αυτοί που συμφωνούν δεν είναι μεγάλο πρόβλημα να είναι 500.000 τα καλύτερα παιδιά μας για πάντα στο εξωτερικό, γιατί δεν θα γυρίσουν, δεν υπάρχει αξιοκρατία στην Ελλάδα και έξω θα βρουν μια στοιχειώδη αξιοκρατία. Αυτοί που συμφωνούν ότι 500.000 πολίτες, συμπατριώτες μας, από τους πιο ευάλωτους, πρέπει να χάσουν το μοναδικό σπίτι που έχουν και να μένουν εκεί που δεν ξέρω αν πάτε ποτέ, μεταξύ Ομόνοιας και Συντάγματος, μένουν κάποιες εκατοντάδες συμπολιτών μας παραπάνω από 70 χρονών. Που το χειμώνα πεθαίνουν από το κρύο. Αυτοί λοιπόν που αυτά τα βρίσκουν εύλογες λύσεις και κανονικές και καλές για τον τόπο, ας συνεργαστούν μεταξύ τους και ας μην πρίζουν το Μέρα 25, το οποίο γεννήθηκε για να πάψει αυτή η απανθρωπία και αυτή η απαράδεκτη απάνθρωπη αδικία. Εμείς λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, 3 κόμματα μνημονιακά που δεν έχουν καμία διαφορά στα κεντρικά ζητήματα, οφείλουν να ψάξουν να βρουν, αν είναι πολιτισμένες πολιτικές δυνάμεις, να κάτσουν στο τραπέζι από χρόνια, όχι σε 2 μέρες που θα μοιράσουν υπουργεία, και να βρουν μια λύση για το πώς θα πάει η πολυμνημονιακή τους κυβέρνηση. Εμείς κακώς μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, δεν θα μπαίναμε ποτέ. Εκτός αν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόθυμος να πει η αυταπάτη της αυταπάτης. Δηλαδή η μόνη αυταπάτη. Ήταν η ιδέα μου ότι ήταν αυταπάτη η απελευθέρωσή μας. Αν ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει μια στροφή αυτά τα 4 χρόνια στην αντιπολίτευσή του και έλεγε ρε παιδιά, τελικά εκ του αποτελέσματος δεν βγαίνει και η υποταγή, τότε θα ήμασταν πρόθυμοι να συζητήσουμε μαζί του. Αν ακόμα δεν τον εμπιστευόμασταν, κάποιος που κάνει κολοτούμπες και συνθηκολογεί, κάποιος που βγαίνει 6 μήνες πριν στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και λέει με έναν νόμο, σε ένα άρθρο, σε 5 λεπτά θα είσαι ελεύθερος, θα έχεις βασικό μισθό 1.280 ευρώ, θα έχουν συλλογικές συμβάσεις οι πάντες, καταργεί το έμφυα, καταργεί το ΦΠΑ 25% και μετά δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά και πάει και φέρνει άλλες τόσες δεσμεύσεις μέχρι το 2060, δεν τον εμπιστεύεις. Αλλά αν είχε πολιτευτεί με αυτόν τον τρόπο, είχε πει δηλαδή ότι έκανα λάθος που συμβιβάστηκα και συνθηκολόγησα, θα υπήρχε ένα πεδίο να συζητήσεις μαζί του και να δεις πόσο τα εννοεί. Δεν το έχει κάνει. Και ξέρετε γιατί δεν το έχει κάνει. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς στον ελληνικό λαό. Γιατί το ήθελε να αυτοκτονήσει πολιτικά ως αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι τόσο ανόητος ο κύριος Τσίπρας. Πανέξυπνος είναι, δόξα τω Θεώ. Έδινε σινιάλο, έδινε μήνυμα στους δανειστές ότι κοιτάξτε, επειδή αυτός ο αυταρχισμός, αυτή η βία δεν είναι που μας δέρουν έξω στους δρόμους, μας δέρουν και προσωπικά εμένα. Η βία είναι που δεν έχουν αφάνει οι συνάνθρωποι μας και που δεν θα είχα και εγώ στον COVID αν δεν είχα τύχει να εκλεγώ 1 χρόνο πριν τον COVID. Ηθοποιώσει με, ξέρετε τι έπαθε το συνάφι μου. Πίναγε, ταΐζαμε ο ένας τον άλλον. Έτσι. Διάσημοι ηθοποιοί, να μην μιλήσουμε για αυτούς που δεν είχαν την τύχη να γίνουν γνωστοί ή που δεν θέλησαν, που απαξίωσαν. Πεινάσαν. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να έχει ανασκευάσει, θα μπορούσε να έχει πει ότι κάναμε λάθος, ότι δεν είναι λύση αυτό. Δεν το έκανε όμως και όλο τον καιρό που ψήφιζε, τα περισσότερα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας τα ψήφισε, γιατί εξάλλου ήταν και δικές του συμφωνίες που τις κύρωνε η Νέα Δημοκρατία, όλο αυτόν τον καιρό έκλεινε το μάτι στις Βρυξέλλες ότι όταν αυτή η απανθρωπία στομώσει για τη δεξιά και πρέπει να έρθει κάτι δίθεν πιο προοδευτικό για να συνεχίσει την ίδια πολιτική, είναι σκυταλοδρομία να ξέρετε, εγώ είμαι εδώ, δεν θα σας χαλάσω τη μαγιονέζα. Αυτό έκανε ο κύριος Τσίπρας όλο αυτόν τον καιρό. Και βέβαια, πόσα καρπούς για να βάλεις κάτω από μια μασχάλη. Να ψηφίζεις σχεδόν όλα τα νομοσχέδια ναι του Κυριάκου Μητσοτάκη για να μην χαλάσεις τη σχέση σου με την Τρόικα. Να κλείνεις το μάτι σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Εγώ θα συνεχίσω τον τροϊκανό δρόμο της ιδιωτικοποίησης και του κλεψίματος της δημόσιας περιουσίας για να φεύγουν στα Cayman Islands. Και ταυτοχρόνως να καλλιεργείς την ιδέα ότι θα συνεργαστείς με το πιο εξεγερτικό κόμμα της Ελληνικής Βουλής για την απελευθέρωση των πολιτών σου, δίθεν για να τους απελευθερώσεις. Πώς θα τους απελευθερώσουμε τους πολίτες? Με το σχέδιο Ηρακλής και με τα 2,1 πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060. 2,1 πρωτογενές πλεονάσμα πάνω από 3 χρόνια δεν πέτυχε καμία χώρα στον κόσμο και ας μην ήταν πτωχευμένη. Η Ελλάδα είναι τετραπλώς πτωχευμένη. Είναι ο δημόσιος τομέας πτωχευμένος από το 9, ο ιδιωτικός τομέας πτωχευμένος από το 9, οι επιχειρήσεις πτωχευμένες από το 9 και οι τράπεζες πτωχευμένες από το 9. Είμαστε και θα πετύχουμε,
Για 40 χρόνια ένα πρωτογενές πλεόνασμα που πέτυχαν μόνο τρεις χώρες για λιγότερο από τρία, ο Καναδάς, η Σιγκαπούρη και μια σκανδιναβική, η Νορβηγία. Η Νορβηγία, η πιο μεγάλη πετρελοπαραγωγός χώρα της Υπήρου μας, το πέτυχε για 3 χρόνια το 1993 που κάλπαζε η παγκόσμια ανάπτυξη. Ο Καναδάς το πέτυχε για 3 χρόνια τη δεκαετία του 1990 που κάλπαζε. Και η Σιγκαπούρη, που είναι μια χώρα, για όσους δεν ξέρουν, το μεγαλύτερο λιμάνι εμπορικό του κόσμου, μια φοβερά, το πέτυχε πάλι για 3 χρόνια. Εμάς οι δανειστές και ο κύριος Τσίπρας έχουν συμφωνήσει να το πετυχαίνουμε στο διηνεκές, ενώ είμαστε τετραπλώς στοχευμένοι. Και κάθε φορά που το πετυχαίνουμε, ξέρετε τι κάνουμε? Εγγράφουμε ένα νέο χρέος. Και κάθε φορά που εγγράφουμε, ή για να μην το εγγράψουμε, παίρνουμε μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Κόβουμε μισθούς, συντάξεις. Αυτό λέει η απόφαση του Eurogroup. Το 2,1 πρωτογενές πλεόνασμα για φέτος που απαιτούν οι δανειστές σημαίνει ότι θα κόψουν μισθούς μέχρι το τέλος του χρόνου, όποιος αν κυβερνάει, ή θα κυβερνάμε εμείς. Το λέω σαν σχήμα, γιατί δεν φαίνεται πολύ πιθανό να γίνει αυτό άμεσα. Αν και ο ελληνικός λαός πολλές φορές τις ετοιμάζει εκπλήξεις. Επειδή γίνονται πολλές δημοσκοπήσεις, πολλές προβλέψεις, ο καθένας μας λέει τα δικά του. Εγώ αποφεύγω, γιατί υπάρχει ένα κλειδί. Το οποίο κλειδί είναι οι 350.000-370.000 νέοι που θα μπουν να ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν θα πάνε να ψηφίσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα νούμερο το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ελπίδα μας. Μεγαλύτερη, ναι. Και δεν είναι η ελπίδα μας κομματικά. Είναι η ελπίδα μας ανθρώπινα. Είναι η ελπίδα μας και ψυχικά, για να στηριχθούμε, να συνεχίσουμε τον αγώνα. Βλέπουμε στα μάτια τους ότι είναι το μόνο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που δεν έχει παραιτηθεί και συμβιβαστεί με αυτή την εθνική κατάθλιψη, την παρέτηση και την ήττα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, κύριε Καργουνόπουλο, σαν λαός με αυτόν τον τρόπο. Με το ότι είμαι ηττημένος, ηττήθηκα και θα είμαι εσαΐ ηττημένος. Οι συμφωνίες τους. Υπάρχει μια κούραση στον κόσμο όμως, κύριε Γρηγοριάδη. Τη νιώθεις. Θέλει κάποιος να πιστέψει, αλλά. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει μια κούραση, αλλά ξέρετε, έχουμε εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό και δεν το λέω προεκλογικά. Έχω προσωπικά βαθιά εμπιστοσύνη μελετώντας την ιστορία. Τι μας δείχνει η ιστορία? Μας δείχνει ότι πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε να κυβερνάει και πώς έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ να επιχειρεί επί 6 μήνες μια διαπραγμάτευση που θα σήμαινε την απελευθέρωσή μας την εθνική. Έφτασε γιατί μετατοπίστηκαν και βία, σε εισαγωγικά, ιδεολογικά βία εννοώ, από τη δεξιά και από το ΠΑΣΟΚ. Περίπου 1,5-2 εκατομμύρια άνθρωποι και τον ψήφισαν, γίνανε ψηφοφόροι του, ενώ διαφωνούσαν ιδεολογικά, τουλάχιστον στα θεωρητικά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολύ μαζί του. Αυτό το κάναν για να απελευθερώσουν την πατρίδα τους και τα παιδιά τους, το μέλλον τους. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τους έφερε μία από τα ίδια, ξέρετε, τους έκοψε τα πόδια. Γιατί είπαν, εγώ έκανα το καθήκον μου. Με κλειστές τράπεζες, μία εβδομάδα, ψήφισε 62%. Και ξέρετε, τι άλλο είπαν? Είπαν, ρε παιδί μου, ότι τι άλλο να κάνω, άφησα το κόμμα μου. Και μερικοί απορούν, λέει, καλά, απέτυχε ο Τσίπρας. Και πάνε στο Μητσοτάκι. Δεν πάνε, κύριε Καργουνόπουλε. Γύρισαν σπίτι τους. Είπαν, εγώ ξενιτεύτηκα. Έφυγα από τη δεξιά μου και πήγα στην αριστερά, που δεν μου αρέσουν όλα αυτά που πρεσβεύει. Και μου έφερε ένα μνημόνιο με τα συγχωρήσεως από εδώ μέχρι τη Γαλαμπάκα. Θα ξαναγυρίσω σπίτι μου. Άρα, λοιπόν, μην φοβάστε την κούραση του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός, αφενός βεβαίως είναι κουρασμένος, το σέβομαι και εγώ είμαι κουρασμένος και εσείς είστε κουρασμένος, αλλά λαχταράει την απελευθέρωσή του, και μόλις τους φυρίξει κάποιος κλέφτικα ή του κλείσει το μάτι ότι υπάρχει ειλικρινής πιθανότητα εδώ, αν συστρατευτείς, να ελευθερωθούμε, θα ξαναστρατευτεί. Πώς φαίνεται? Ξέρετε, όλες οι δημοσκοπήσεις μας έδειχναν, όσο ήταν μακριά οι εκλογές, να μην μπαίνουμε στη Βουλή. Μπαίναμε αναλόγως με τα κέφια κτλ. Ναι. Ξαφνικά πήγαμε στο 5% στις δημοσκοπήσεις. Σε 2-3 συστήματα, των ίδιων μέσων. Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο, όπως νομίζει κανείς, με τις εξελίξεις. Έχει να κάνει με την διάθεσή τους να προφυλαχθούν από το διασυρμό. Στην πραγματικότητα, πάντα μας βλέπανε εκεί κοντά. Πάντα ξέραν ότι διπλασιάζουμε τη δύναμή μας. Και το λέω ευθαρσώς. Εμείς αναμένουμε να διπλασιάζουμε τη δύναμή μας αυτές τις εκλογές. Και θεωρούμε ότι αυτό θα είναι θριαλής που θα πυροδοτήσει εξελίξεις. Θεωρούμε ότι στο υποσυνείδητο του ελληνικού λαού θα είμαστε πια κάτι άλλο. Όχι ένα απόκομμα, αλλά ένα κενό. Ποτέ δεν ήμασταν τέτοιο. Εννοώ με την έννοια του μεγέθους του εκλογικού. Με ένα ληστρικό γνώμο, βέβαια, που σου κλέβει βουλευτές όταν είσαι σε μικρό κόμμα. Θα είμαστε ένα κόμμα που μπορεί πραγματικά να παίξει ρόλο στην απελευθέρωσή του. Και έχουμε δει παραδείγματα όπως το ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα από 3% να φτάσει στην κυβέρνηση μέσα σε πολύ βραχύ χρονικό διάστημα. Πράγματα που δεν συνέβαιναν σε μισό αιώνα πριν, συμβαίνουν σε δεκαετίες πια. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια φοβερή πίεση στην κοινωνία για επιβίωση. Άρα, λοιπόν, η ίδια η κούρασή της και το ίδιο το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει είναι και η ελπίδα μας ότι θα σταθεί στα πόδια της και θα ξαναστηρίξει. Και εμείς το βλέπουμε. Εμείς το βλέπουμε στους δρόμους. Δεν ανέφερα τυχαία την νεολαία, γιατί νομίζω ότι έχετε αρκετή διείσδυση στις μικρές, στις νέες ηλικίες. Και είναι λογικό.
Δεν τους λέμε ψέματα. Εντάξει, επειδή αναφέρθηκα στην κούραση, να πούμε και ένα καλό. Αυτό που ακούω κατά καιρούς διάφορους επιχειρηματίες της εστίασης σε νησιά που διαμαρτύρονται ότι δεν βρίσκουν κόσμο να δουλέψει. Το ότι ψάχνουν να βρουν 60-70 χιλιάδες νέους που δεν επέλεξαν να μην πάνε να δουλέψουν, είναι μια μικρή πράξη αντίστασης. Είναι μια τεράστια πράξη. Δεν θα έρθουν να δουλέψουν σκλάβος. Σκεφτείτε ότι αυτοί που το επέλεξαν δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν το καλοκαίρι. Ναι. Θέλω να είμαι σαφής. Ναι, από το να πάνε και να. Αυτό δείχνει το ήθος και την αντιστασιακή τους διάθεση, όπως πολύ σωστά είπατε. Δεν είναι κάποιοι που θα πηγαίνουν να κάνουν το χόμπι τους για να πάρουν την εμπειρία πώς είναι να δουλεύεις. Είναι κάποιοι που δεν τη βγάζουν. Και ξέρετε κάτι, αυτοί οι 45.000 που δεν ψήνονται θα μείνουν στην Ελλάδα και θα χαλάσουν τη μαγιονέζα του κ. Μητσοτάκη που έχει κανονίσει οι δεύτερες εκλογές να λείπουν περίπου 600.000 νέοι μας στα τουριστικά επαγγέλματα στα νησιά. Και αφήνω εσάς να απαντήσετε ποιος εργοδότης θα δώσει στη Ρόδο την Παρασκευή το βράδυ τριήμερη άδεια για να πάει στα Τρίκαλα ο εργαζόμενος να ψηφίσει μέρα 25, να μην δουλέψει την Δευτέρα και την Τρίτη. Και ποιος εργαζόμενος, αν βρεθεί αυτός ο εργοδότης που τον έχει φτιάξει ο Θεός και το σύμπαν τόσο ιδανικό, θα έχει τα 300 ευρώ που απαιτούνται για να μεταβεί, να περάσει μια μέρα και να ξαναγυρίσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που θίγεται, επειδή το ήρθα πρόσφατα το Πασχά. Είναι πλέον εξοργιστικό αυτό που συμβαίνει στους αυτοκινητόδρομους. Τα διόδια. Γιατί εννοώ ότι ο μέσος πολίτης, ο Έλληνας πλέον, δεν θα μπορεί να κινηθεί ούτε στην υπηρετική Ελλάδα. Τα νησιά έχουν κοπεί εδώ και χρόνια, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν απλώς στα εισιτήριά τους να πάνε έστω μια μέρα σε ένα νησί. Όπως ακριβώς. Πλέον δεν μπορείς να κινηθείς ούτε στην υπηρετική Ελλάδα. Όπως ακριβώς. Ένα μέσο νοικοκυριό, μια οικογένεια δεν μπορεί να μετακινηθεί. Είχε το σιδηρόδρομο, ο οποίος καταλάβαμε γιατί ήταν και τόσο υποβαθμισμένος. Για να πηγαίνουμε στα διόδια. Για να πηγαίνουμε στα διόδια. Προσέξτε, ο σιδηρόδρομος, όσο συκοφαντημένος και αν είναι, είναι ασφαλώς το καλύτερο μέσο που υπάρχει. Γιατί, ναι. Γιατί είναι το πιο οικολογικό. Μία μηχανή στέρνει τόσα βαγόνια, τόσες εκατοντάδες ή χιλιάδες ανθρώπους ή εμπορεύματα. Θέλουμε ένα αυτοκίνητο ή το πολύ πολύ, στην καλύτερη περίπτωση, ένα λεωφορείο. Έτσι. Οι δρόμοι συντηρούνται πιο δύσκολα. Είναι τεράστια δίκτυα κτλ. Δεν πάνε ευθεία. Κάνουν άπειρες τρόπους. Είναι μια ολόκληρη ταλαιπωρία. Ναι. Γιατί αυτή η πρημοδότηση και της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, ερίστον τον παρόδο, έφτιαξε επιτέλους των Αθηνών Πατρών, το τεράστιο αυτό πράγμα, και ο Μητσοτάκης συνέχισε προς τα πάνω. Γιατί αυτή η πρημοδότηση στους αυτοκινητοδρόμους. Γιατί ανήκουν στον κύριο Μπόμπολα. Θέλω να είμαι σαφής και ας μου κάνουν μήνυση. Γιατί ο οποίος έχει και την Αττική Οδό που άφησε 3.000 ανθρώπους μας να παγώνουν στο χιόνι, έτσι. Γιατί ήθελε να μην χάσει τα εισιτήρια από τη μία μέχρι τις 3 που πάγωνε η Αττική Οδός του. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δεσμεύεται προεκλογικά ότι δεν θα ξαναδώσει εν εκλεγή την Αττική Οδό του. Λίγη σύμβασή του στον κύριο Μπόμπολα. Θα τη δώσει. Είναι συνεννοημένο. Συγγνώμη που φωνάζω, αλλά μου ανεβαίνει και το αίμα στο κεφάλι. Πρημοδοτούν λοιπόν τους αυτοκινητοδρόμους και τα διόδια. Γιατί τους έχουν παρασιτικοί Έλληνες. Ένας από αυτούς, κεντρικό πρόσωπο στην Ελλάδα και ως παρασιτική δραστηριότητα, είναι ο κύριος Μπόμπολας. Και επειδή, να το πω και αυτό, επειδή πολύ συχνά αναφέρομαι σε παρασιτικούς Έλληνες, και ξέρετε, καμιά φορά το παράσιτα παραπέμπει και σε ακροδεξιές απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για συνανθρώπους μας και δεν μας καλύπτει καθόλου αυτό. Γι' αυτό μιλάμε για παρασιτικούς και όχι για ανθρώπους παράσιτα. Συμπεριφέρονται σαν παράσιτα. Και να πω ότι το ΜΕΡΑ25 δεν έχει πρόβλημα με το επιχειρήν. Δεν είναι σε άλλο κόσμο. Γνωρίζω ότι ζούμε σε καπιταλισμό και υπάρχουν επιχειρηματίες. Και σεβόμαστε όσους επιχειρηματίες τηρούν τους κώδικες τους επιχειρηματικούς. Όνειρό μας είναι ο σοσιαλισμός. Όνειρό μας είναι κάθε εργαζόμενος σε κάθε εργοστάσιο και σε κάθε μαγαζί μία ψήφο, μία γνώμη και μία μετοχή. Είμαι σαφέστατος. Μιλάμε για λαϊκή κυριαρχία και λαϊκή δημοκρατία. Τόσο απλά το λέω. Γι' αυτό μιλάμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Απόλυτος και εμπεδωμένος σοσιαλισμός. Αλλά μέχρι να έρθει αυτός, η δευτέρα παρουσία, επιτρέψτε μου, γιατί ξέρετε, μπορεί να προηγηθεί κιόλας έτσι που πάμε. Ναι, τα λέμε όλα. Μέχρι να έρθει αυτός, πρέπει να βρούμε λύσεις στα πλαίσια του καπιταλισμού. Έχουμε λοιπόν καπιταλισμό. Το ΜΕΡΑ25 δεν είναι κατά του επιχειρήν. Είναι αντιθέτως μαζί ακόμα και με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες και πολλές φορές και με μερικούς μεγαλοεπιχειρηματίες κατά του παρασιτήν. Υπάρχουν 10 οικογένειες, κύριε Καρβουνόπουλε, 10 εφοπλιστές και 10 δίθεν επιχειρηματίες. Και οι μεν και οι δε είναι δίθεν, καθώς οι εφοπλιστές δεν φορολογούνται από καταβολή εφοπλισμού στην Ελλάδα, από τότε που υπάρχουν ως εφοπλιστές. Οι δε παρασιτικοί, όλοι, ο κύριος Λάτσης, ο κύριος Βαρδινογιάννης, ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και οι επιχειρηματίες τύπου Περιστέρης, Μυτιλινέως ή Ξενοκώστας. Ό,τι κάνουν, το κάνουν με δανεισμό, δανεικά και αγύριστα από τις ελληνικές τράπεζες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο κύριος Σπύρος Λάτσης πήρε 6 δισεκατομμύρια από εσάς και από μένα, έβαλε 600 ή 700 εκατομμύρια από την τσέπη του και έχει μια σύμβαση που λέει ότι πρώτα θα βγάλει αυτά που έβαλε και μετά θα συζητήσει για το αν θα μας εξοφλήσει του Αγίου τέτοιου ανήμερα. Προσέξτε τι έκανε. Είχε μια σύμβαση που είχε συγκεκριμένα πράγματα ότι θα φτιάχνε κάτω. Ήθελα να σας ρωτήσω για το ελληνικό. Ναι, και αυτό πρέπει που να γίνει, γιατί η κατάσταση είναι πλέον. Αυτό που έκανε, ξέρετε τι είναι. Είπε ότι δεν μου βγαίνει έτσι, δεν μου αρέσει.
το μισό το αλλάζω, το οικοποδοποιώ, το κάνω μεζονέτες και ουρανξίστες για πάμπλου τους κρίσους φίλους μου. Είπε ότι δεν γουστάρω καζίνο εδώ, γιατί θα έχω ανταγωνισμό από το καζίνο του Αμαρουσίου. Αφήστε και αυτό που γεμίζουν καζίνα μια πτωχευμένη χώρα. Δεν φτάνει το στυλ, δεν φτάνουν όλες αυτές οι χειδαιότητες του ηλεκτρονικού τζόγου. Γεμίζουν και καζίνα μια πτωχευμένη χώρα. Λες και αυτό μας μάρανε. Το οποίο θα διαφθείρει και τα παιδιά. Είναι σχολείο. Στο καζίνο που ετοιμάζουν να κτίσουν στο Μαρούσι. Είναι σχολείο που γυρνιάζει, είναι απέναντί του. Εν πάση περιπτώσει, τι έκανε ο κ. Λάτσης εκεί. Αφού καταπάτησε κάθε οικιστικό νόμο και στην προμεταπίδα του, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, η μισή είναι του κ. Προκοπίου, να ξέρετε μοιρασμένη, και μετά εκεί που τελειώνει την έχει πάρει ο κ. Λάτσης. Και πρέπει να στεγαστούν και οι φίλοι του εκεί, όλοι οι άλλοι παραστατικοί. Πήρε λοιπόν τα λεφτά μας και τι είπε, δεν με συμφέρει, το είδα αλλιώς. Το μισό το κάνω σπίτια για πλούσιους φίλους μας. Σας αποκλείω έτσι και αλλιώς. Όλα τα κτίρια μου έχουν δικαίωμα να έχουν 23% μέτωπο. 23 μέτρα, με συγχωρείτε, μέτωπο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Όλοι οι δύσμοιροι ήλωτες, οι δούλοι, οι υπόλοιποι Έλληνες που είχαν χτίσει τα σπιτάκια τους πριν, δεν θα ξαναβλέπουν τη θάλασσα. Επίσης, όλο αυτό το μέρος θα έχει πρόσβαση στη θάλασσα ο ελληνικός λαός. Όπως μας λέγαν δήθεν και τα λοιπά, τα είδαμε. Βγήκε ο υπουργός και μου είπε ο Σταύρος Νιάρχος θαυμάσια. Λέει, δεν βλέπετε, όλοι είναι ελεύθεροι. Του λέω, έχετε πάει να μπείτε μέσα στο εστιατόριο του Σταύρος Νιάρχος, να δείτε πώς είναι η τιμή για ένα πιάτο φαΐ. Είναι όσο ένας βασικός μισθός. Επομένως, δεν είναι όλοι ελεύθεροι. Είναι ελεύθεροι να σουλατσάρουν απ' έξω. Αλλά εδώ πια, με το νέο πολεμικό μουσείο του περίφημου κ. Λασκαρίδη, δεν ξέρω αν ξέρετε, φέρανε πριν από ένα μήνα πριν κλείσει η Βουλή, ένα απίστευτο νόμο που προσπαθούσαν να μας πούν πόσο εθνικός ευεργέτης είναι ο κ. Λασκαρίδης, ο γνωστός και μη εξαιρετός αυτός που λέει εμψυχρό που βρίζει χυδαία τον πρωθυπουργό της χώρας γιατί τον έχει σαν υπάλληλό του. Και αυτό ακριβώς είναι. Να το ακούσουν οι άνθρωποι, να το ξέρουν. Υπάλληλοι έγιναν το πολιτικό προσωπικό σας, πολίτες που μας ακούτε από εκεί έξω, υπάλληλοι παραστικών ολιγαρχών. Όλα τα νομοσχέδια, κύριε Καρβουνόγλου, που ερχόντουσαν ήταν φτιαγμένα είτε στις Βρυξέλλες, είτε στα λογιστικά γραφεία των 10 Ελλήνων παραστικών. Ο κύριος Λάτσης λοιπόν έχει πάρει τη μισή Αθηναϊκή Ριβιέρα, την κάνει ό,τι γουστάρει, δεν υπάρχει άλλη έκφραση για να το πούμε αυτό. Την φέρεται όπως θέλει, κάνει ό,τι θέλει και το μόνο που πληρώνει, ξέρετε τι είναι, ένα δημόσιο ευχαριστώ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Αλέξη Τσίπρα και στον κύριο Σαμαρά. Είπε, ευχαριστώ πολύ, επιλέξει μεγάλες θερμές ευχαριστίες στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, τους πήραμε τη σειρά του Αντώνη Σαμαρά, του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν λοιπόν αυτοί οι τρεις παίρνουν ευχαριστίες από τον κύριο Λάτση, που οι συνεταίροι του, τα φιλαράκια του στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, μηνύουν εμάς ή τα άλλα φιλαράκια του, μας κόβουν από ζωντανές εκπομπές που ήταν να πάμε μέχρι πριν μισή ώρα, ο ελληνικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο. Καταλαβαίνει ποιοι είναι οι εχθροί της τάξης του και ποιοι είναι οι φίλοι του από τα κόμματα. Καταλαβαίνει ποιοι πασχίζουν να τον υπερασπιστούν και ποιοι όχι. Εκεί πέρα θα γίνει χαμός στο ελληνικό που με ρωτάτε. Θα αποκλειστεί η πρόσβαση στους πληβίους. Πληβίοι ελληνικοί λαοί είναι φτωχότεροι από εμάς. Θα είναι μόνο για πατρικίους. Και βεβαίως ο κύριος Λάτσης θα βγάλει δεκάδες δισεκατομμύρια, όπως εξάλλου τα αρπακτικά ταμεία. Ξέρετε ότι μιλάμε για ένα τζίρο. Θα συμμετωθεί και το τελευταίο κομμάτι της Αττικής που είναι σχετικά. Ο νόμος τους είναι σαφής. Κάθε μονάδα του κυρίου Λάτση θα μπορεί να τσιμεντώνει την Αμμουδιά. Τόσο απλά. Κάθε μονάδα και θα μπορεί να την τσιμεντώνει την Αμμουδιά σε όλο το μήκος της. Δεν έχει καμία υποχρέωση να αφήσει, πώς να σας το εξηγήσω, ούτε ένα κομματάκι για το λαουτζίκο. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Αντιθέτως, ο λαουτζίκος θα είναι τόσο πτωχευμένος όταν χτιστούν όλα αυτά, που θα είναι σαν ζητιάνοι. Θα ενοχλούν τους πλούσιους φίλους τους και τους τουρίστες να βλέπουν αυτούς τους τρεμπανάλ κακομύριδες, τους ρακένδιτους που τολμούν να σέρνουν τα πεινασμένα πόδια τους στις παραλίες τους. Γι' αυτό και αποκλείονται. Γιατί θα κάνουν κακό στους καλεσμένους τους. Αυτά είναι, κύριε Καρβουνόπουλε, καταλάβατε. Λοιπόν, υποψήφιο στη Β1 Αθηνών, ναι. Βόρεια Προάστια, μέρα 25. Καλή επιτυχία, κύριε Γρηγοριάδη. Όποτε θέλετε να περνάτε από εδώ. Εγώ πραγματικά θέλω να σας πω μόνο δύο πράγματα πολύ γρήγορα, γιατί ξέρω ότι λέω πολλά. Το πρώτο είναι, πραγματικά το λέω με όλη μου την καρδιά. Είμαστε εδώ πέρα για να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν ότι η ελπίδα δεν χάθηκε. Αν η ελπίδα χάθηκε, συνάνθρωποι και φίλοι, θα πρέπει να δέσουμε μια πέτρα στο λαιμό μας και πάμε να φουντάρουμε όλοι μαζί. Αν είμαστε αποφασισμένοι να παραδώσουμε στους επόμενους από εμάς Έλληνες, στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, μια χώρα η οποία εξαφανίζεται από τη μόλυνση του περιβάλλοντος και οι πολίτες της στις 20 του μήνα δεν έχουν χρήματα για να πάνε στο σούπερ μάρκετ να ταΐσουν τα παιδιά τους και δεν έχουν να πληρώσουν στις επιχειρήσεις τους ή στα οικογένειά τους τους λογαριασμούς ρεύματος και πετρελαίου, αυτή είναι μια χώρα που δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίσει να υπάρχει.
Οι Έλληνες ξέρουμε πάρα πολύ καλά από αρχαιοτά των χρόνων ότι μπορούμε να ενωνόμαστε, γιατί κύριε Καρβουνόπουλο, να το πω και αυτό, δεν θα δώσουμε τη λύση μόνοι μας. Ξέρουμε ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχουν οπαδοί και ψηφοφόροι, να άσχημη λέξη οπαδοί, υπάρχουν ψηφοφόροι που είναι υγιείς δυνάμεις. Ξέρουμε ότι μπορούν να απελευθερωθούν κάτω από συνθήκες. Γι' αυτό τους τρομοκρατούν. Και να σας πω κάτι. Μας τρομοκρατούσαν, με αυτό θέλω να κλείσω. Και δεν με ενδιαφέρει καθόλου που πολιτεύομαι, να μην ψηφίσετε εμένα, ψηφίσετε οποιονδήποτε άλλο βουλευτή του Μέρα 25 θέλετε. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Δεν είμαστε εδώ για τα αξιώματα, είμαστε για τους ανθρώπους, για εσάς είμαστε εδώ. Κοιτάξτε, το 2015 το πολιτικό σύστημα κατατρομοκρατούσε τους πολίτες λέγοντας ότι αν επικρατήσει διαπραγμάτευση Βαρουφάκη, τι θα συμβεί. Θυμάστε τι θα συμβεί. Να σας τα πω εγώ που τα έχω γράψει. Θα μας πάρουν τα σπίτια. Αυτά τα λέγανε αυτοί που κυβερνάνε τώρα, έτσι. Θα μας πάρουν τα σπίτια. Θα έχουμε ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα όπως στη Βενεζουέλα και στα καύσιμα όπως στη Βενεζουέλα. Θα τα παίρνουμε με το δελτίο. Τα θυμάστε αυτά. Τα θυμάστε. Για κοιτάξτε τώρα πώς ήταν τα πράγματα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και σε όλους τους μνημονιακούς ΑΕ ανεξαιρέτως. Για κοιτάξτε πώς ήρθαν τα πράγματα. Ήρθαν ως εξής. Σήμερα έχουμε τεράστιες ελλείψεις των φαρμάκων προς όφελος των φαρμακοβιομηχάνων και των πολυεθνικών. Σήμερα τα σπίτια μας τα παίρνουν στο 4% της ονομαστικής τους αξίας, ενώ τα τρόφιμα και τα καύσιμα πώς τα παίρνουν οι φτωχότεροι από εμάς. Τα παίρνουν με δελτίο, γιατί έχει φροντίσει γι' αυτό το καρτέλ βεβαίως των τροφίμων και τα λοιπά, των καυσίμων κτλ. Με δελτία τα οποία ονομάζει η κυβέρνηση, θα τα ξέρετε, Food Pass ή τα ονομάζει Fuel Pass. Η κατάσταση της κοροϊδίας είναι τόσο έντονη, ήρθανε και κάναν ό,τι κινδυνολογούσαν ότι θα πάθουμε αν τυχόν αφαιθεί ο Βαρουφάκης να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση. Κάτι χειρότερο δεν έχουμε να πάθουμε. Οφείλουμε στο όνομα της ιστορίας μας, αλλά κυρίως, γιατί δεν είμαι και λάτρης του παρελθόντος, οφείλουμε στο όνομα των επόμενων ανθρώπων που θα κατοικήσουν αυτή τη χώρα, να ενωθούμε και να αντισταθούμε. Δεν είναι αυταπάτη απελευθέρωση, είναι η βασική δημοκρατική μας υποχρέωση, είναι στο χέρι μας, είμαστε πλειοψηφία. Ψηφίσαμε το 15, 62% να απελευθερωθούμε. Μόνο 3,8 Έλληνες στους 10 θέλαν να μην απελευθερωθούμε και δεν θέλαν να πάρουν το ρίσκο που συνεπάγεται αυτή η απελευθέρωση. Όποιο και να είναι το ρίσκο. Χειρότερο χτυκιό από αυτό που μας προετοιμάζουν τα μνημόνια για έναν ακόμα αιώνα δεν θα είναι. Συγγνώμη για την κατάχρηση, αλλά έπρεπε να τα πω αυτά. Να είστε καλά και καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που πάντα μας δίνετε και που το ανοιχτό αυτό μικρόφωνο. Εγώ ευχαριστώ που έρχεστε. Από καρδιάς ευχαριστούμε.